Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αλληλούια, είπε χτες η ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη μετά την κατάκτηση. Πέντε καλησπέρα, όλοι ξέρουν τι έγινε. Καλησπέρα. Έχει μαζί. Πάμε, και Γιώργο. Φίλους ακροατές, έχουμε το Ματζούκι. Τι γίνεται, ρε Γιώργο. Αφού γλίτωσα από το μπουγέλο νερών και σαμπανιών και. Συγχαρητήρια να πούμε. Έτσι. Καλά. Για την άνοδο του Ηρακλή στην Football League με 4-4. Τη γρήγορη, πολύ γρήγορη. Ακριβώς. Ακόμα τελείωσαν τα play-offs. Αν και βέβαια θα ήθελα να ακούω συγχαρητήρια για πράγματα μόνο που κάνει ο Ηρακλής μέσα στο γήπεδο, γιατί το να επιστρέψει κάθε φορά όταν σε ρίχνουν στα χαρτιά είναι μια απάντηση, δεν το λέω, αλλά πες πάνω, θα το πούμε σε λίγο, έχουμε τον Καρατασία δίπλα μας. Όλον αυτόν τον καιρό, από τη στιγμή που μπήκαμε στα play-off ανώδοση, περιμέναμε αυτή τη στιγμή, περιμέναμε αυτό το παιχνίδι για να κατακτήσουμε τους 3 βαθμούς και να πούμε και να πάρουμε την άνοδο πραγματικά. Είμαστε χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και σήμερα και αυτό. 4-4 το περιμένατε, θα έχετε μια τόσο καλή πορεία. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο σκοπός μας αυτός, ώστε να γρηγορότερα με την άνοδο. Το κάναμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ωραία, τώρα θα κάνω μια ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα καθόλου. Σαν όνειρο εξελίχθηκε όλο αυτό. Στη δεύτερη αγωνιστική, όπως είπες εσύ, φορούσε άλλη πανέλα και σήμερα είμαστε εδώ και κατακτάμε την άνοδο. Ευχαριστήρια πολλά. Εδώ είμαι, παιδιά. Η ερώτηση που έκανα μόλις στον Άγγελο Καρατασιάδη είναι για κάτι και αυτό συγκλονιστικό. Γιατί ο αρχηγός του Ηρακλή, δεύτερη αγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, έπαιξε με τη φανέλα του Αγροτικού Αστέρα ως αρχηγός του Αγροτικού απέναντι στον Ηρακλή. Έναν Ηρακλή τότε στο γήπεδο της Παναμής πριν λίγους μήνες για τη δεύτερη αγωνιστική που είχε 12 ποδοσφαιριστές 17 ετών. Αυτή η ομάδα ανέβηκε σήμερα κατηγορία. Γι' αυτό είναι τρομερό το... Πολλά συγχαρητήρια, Γιώργο, και να ευχηθούμε τα λάθη του πολύ πρόσφατου παρελθόντος. Είτε λάθη ήταν του Ηρακλή είτε άλλων εκτός του Ηρακλή, να θωρακιστεί ο Ηρακλής από τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα δίπλα στην ομάδα και τη στηρίζουν. Δεν μπορώ να δεχτώ τη λέξη λάθη, γιατί υπάρχουν ομάδες που κάνουν εγκλήματα που έχουν 60 εκατομμύρια ευρώ χρέη και ψηφίζουν να τις κρατήσουν στην κατηγορία. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Εγώ μιλάω για τα λάθη εντός του Ηρακλή. Έτσι, γιατί προφανώς για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Έγιναν, Γιώργο, ας μείνουμε, Γιώργο, ας μείνουμε στο ευχάριστο. Έτσι. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι, αλλά είναι γνωστά. Είναι ένα ευχάριστο σε μια κατηγορία που ήρθε ο Ηρακλής στα χαρτιά και αυτό δεν ξεχνιέται. Απλά θα μπορούσαν να υπάρχουν και χειρότερα. Οπότε νομίζω σήμερα αγωνιστικά ο Ηρακλής πρέπει να χαμογελάσει. Τώρα, το τι μόνος του το καταφέρνει αυτό, έτσι, δεν τον βοήθησε κανένας. Ναι, προφανώς, γι' αυτό και πρέπει να χαμογελάσει, αυτό λέμε. Άλλοι τον ρίχνουν, αλλά μόνος του βρίσκει τον τρόπο και επιστρέφει. Και του χρόνου πάλι αυτό θα προσπαθήσει να κάνει, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Νομίζω ότι αν έχουμε χρόνο είμαστε θέσεις να ακούσουμε και τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Πάμε να ακούσουμε. Ελπίζουμε να σας ευχαριστεί και ο κόσμος, όσο ευχαριστήκαμε κι εμείς. Εσύ πότε ήρθες στον Ηρακλή? Ήρθα τέταρτη ή πέμπτη αγωνιστική στην ομάδα, που δεν το πίστευα ούτε εγώ ότι θα έχουμε τέτοια πορεία. Δόξα τω Θεώ, όλα τα παιδιά βοηθήσαμε, όλο το team, η διοίκηση, για να είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Για τον χρόνο? Τον χρόνο μόνο ο Θεός ξέρει, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Τώρα θα γιορτάσουμε, θα χαρούμε την άνοδο και για τον χρόνο θα δούμε. Ωραία, λοιπόν, πέφτουν και ένα... Ο Βασίλης Παπαδόπουλος ήταν, που ήρθε, όπως είπε, τέταρτη ή πέμπτη αγωνιστική στην ομάδα. Το φοβερό στο αγωνιστικό κομμάτι, παιδιά, είναι, και εδώ μπορείτε να σχολιάσετε σιγά, βλέπουμε ομάδες, άσχετα αν μιλάμε για την τρίτη εθνική κατηγορία, να κάνουν προετοιμασία, έτσι, τα βασικά, να κάνουν φιλικά, να κάνουν μεταγραφές. Ο Ηρακλής δεν είχε τίποτα πολλά. Γιατί δημιουργήθηκε τρίτη αγωνιστική. Τις πρώτες δύο ήταν με τους πιτσιρικάδες, απλά κατέβαινε.
Και να μην τα ξεχνάμε αυτά τα παιδιά τότε. Μπορεί να μην είναι εδώ τώρα, αλλά να μην τα ξεχνάμε γιατί αυτά έφτανε ο Ηράκλης. Και κατάφερε να αποκτήσει χημεία ποδοσφαιρικά μιλώντας μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, να κάνει πρωταθλητισμό και να φτάσει στο σημερινό αποτέλεσμα που έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ έτσι και έχει πετύχει... Πώς έχει πετύχει? Δύο. Έχω χάσει την μπάλα τώρα. Εννιά πρέπει να έχει. Και έχει δεχτεί μόλις ένα, το πρώτο ήταν που δέχτηκε σήμερα. Μέσα στα αποδυτήρια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια γιορτή για αυτά τα παιδιά που η αλήθεια είναι ότι για τη δική τους ποδοσφαιρική καριέρα το να υπογράφουν μια άνοδο του Ηρακλή είναι ό,τι μεγαλύτερο έχουν πετύχει με τη φάνελα του Ηρακλή. Είναι παίκτες που κάποιοι έχουν παραφράσει φυσικά και από και με τη Super League, έτσι μην το ξεχνάμε, όπως είναι ο Καζναφέρης, όπως είναι ο Παναγετούδης και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, αλλά όπως και να έχει μαζί με τους υπόλοιπους και πιο νεαρούς έχουν γράψει σήμερα τη δική τους σελίδα. Ωραία, Γιώργο. Με τη πιο γρήγορη επιστροφή που έχεις δει ποτέ στα χρονικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι το μικρόφωνο δικό σου όποτε χρειαστεί, αν χρειαστεί κάτι άλλο για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Είναι ο Γιώργος Ματζιούκης. Ο Ηρακλής έκανε το 4-4 στα play-offs ανόδου. Οπότε θα είναι του χρόνου στη Football League. Στη Football League. Είναι και ο Πλατανιάς. Και, εκεί όπου νομίζω η συζήτηση ξεκινάει από αύριο. Για το πώς θα είναι. Πώς θα είναι, ναι. Γιατί θα πρέπει κανονικότατα να ιδρύσει ξανά ανώνυμη ΠΑΕ. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος από πίσω σε μια κατηγορία όπου θέλει πολύ περισσότερα χρήματα από τη ΓΑΜΑ Εθνική και η ΓΑΜΑ θέλει. Και είμαι σίγουρος, δεν τα ξέρω τόσο καλά του Ηρακλή, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι που βάλαν από την τσέπη τους χωρίς αντίκρισμα. Με αντίκρισμα ίσως τη χρονιά την επόμενη όπου θα πάρουν κάποιες μετοχές αντίστοιχα σε μια νεοσύστατη ΠΑΕ, αλλά το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής κουβαλάει και κάποια χρέη. Το θέμα είναι ότι ο στόχος θα πρέπει να μπει με βάση και την ιστορία του Ηρακλή και τη φανέλα του για την άνοδο, για την απευθείας άνοδο και του χρόνου. Του χρόνου υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και κάποιες ανακατατάξεις στις εθνικές κατηγορίες, που σημαίνει πολλά. Τώρα, αυτά από αύριο. Και νομίζω υπάρχει πολύς χρόνος για να τα σκεφτούν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Υπάρχουν τέσσερις σήμερα, μήνες. Αυτό ήθελα να πω και στον Γιώργο, ότι δεν είναι καιρός μετά από μια τόσο δύσκολη χρονιά. Έτσι. Αυτές οι κατηγορίες, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι πάρα πολύ δύσκολες κατηγορίες. Είναι επικίνδυνες και περίεργες εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Ηρακλής καταφέρνει με ομάδα που έφτιαξε, αν θυμάμαι καλά, την τρίτη αγωνιστική, ούτε καν το καλοκαίρι, ούτε καν την πρώτη αγωνιστική. Να ανέβει. Και να ανέβει άνετα. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αγωνιστικά λοιπόν, ο Ηρακλής αυτό που πρέπει να σκέφτεται είναι μια πετυχημένη φετινή χρονιά. Το τι έγινε πέρυσι, το τι θα γίνει του χρόνου, νομίζω όχι, ότι εγώ... όλες οι υπόλοιπες μέρες μπορεί να το συζητάει και να το αυτό που είπα προς γνώση και συμμόρφωση είναι ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Έτσι. Εντάξει, και κλασικό. Πρέπει, κλασικό. Και πρέπει έτσι ο οργανισμός του Ηρακλή, από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε και όπως λες έχουν βάλει λεφτά. Για να στηρίξουν την ομάδα στην πολύ δύσκολη στιγμή που ξαναήρθε λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων. Συμφωνώ 1000%. Είναι πολύ βρώμικο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και λαθών που γίνανε από την διοίκηση Παπαθανασάκη στον Ηρακλή. Θα πρέπει να εγγυηθούν ότι δεν θα ξαναυπάρξει Παπαθανασάκη. Όπως αντίστοιχα, και σε γυρνάω άθλημα, θα σε πάω στο μπάσκετ και θα σε πάω στον Άρη, έτσι που σήμερα έχασε από τον Κολοσσό Πυρόδο. Δίνεις καλή πάσα γιατί θα διαβάσουμε και λίγο τι έγινε στην μπάσκετ. Πρακτικά τελείωσε η χρονιά, έτσι. Ναι. Θα πρέπει να σιγουρέψουν οι άνθρωποι, οι παράγοντες και όσοι είναι. Δεν νομίζω ότι γίνεται εύκολα αυτό πάντως. Δεν γίνεται εύκολα, αλλά θα πρέπει να σιγουρέψουν να μην ξαναυπάρξει. Να μην ξαναυπάρξουν φαινόμενα λάσκαρη. Καλά τα ευχολόγια, αλλά δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν είναι ευχολόγια. Έτσι. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιο στην ομάδα, στην οποιαδήποτε ομάδα, έτσι, και να μην έχει ελεγχτεί. Προηγουμένως, πότε ενέσχες, κύριε Λάσκαρη, λοιπόν, τι έγινε, πούλησες κανένα εξοχικό και τα λοιπά και αγόρασες την ομάδα. Πάμε ξανά στον Γιώργο Ματζιούκη. Γιώργο. Προπονητής Ηρακλής, κύριος Μπαξεβάνης. Σε αυτό το κομμάτι, για να διασπάσεις εύκολα μια τέτοια άμυνα. Από εκεί και πέρα, νομίζω, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εμείς το παιχνίδι, να κάνουμε το 2-0, δεν είναι το 2-0. Εμείς στη μοναδική φάση που μας δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο πετύχανε την ισοφάρηση, αγχωθήκαμε σίγουρα, αλλά τα κουτάει το καθαρό μυαλό πάλι με ένα φάουλ να μας δώσει τη νίκη που τόσο πολύ θέλαμε.
Τελειώσαμε σήμερα. Αυτό είναι το σημαντικό, να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και αυτούς που παίξανε και τα παιδιά που ήταν και αυτούς που ήταν σε 18 δεν αγωνίστηκαν, εκτός 18 σε όλους τους ποδοσφαιριστές που ήταν, στον πρώτο ποδοσφαιριστή που ήρθε στα αρχές του Σεπτέμβρη εδώ πέρα όταν δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους. Ο προηγούμενος προπονητής έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτή την άνοδο. Έτσι, το τεχνικό team όλο, ο Τάσος Πατσαμπής, οι φωσοδραβευτές μας, οι γιατροί μας, η διοίκηση, όλοι μαζί, ένα μεγάλο συγχαρητήρια για αυτό που κατόρθωσε φέτος η ομάδα. Και νομίζω τώρα από εδώ και πέρα ξεκινάει η επόμενη μέρα για τον Ηρακλή, να μπορέσει να βρεθεί στη φυσική του θέση που είναι η επόμενη μέρα για τον Ηρακλή. Σήμερα έχει χαρά. Σήμερα έχει χαρά. Έτσι, ο κουτός θα ήταν ο Σπύρος Μπαξεβάνος να μην θέλει να είναι στον Ηρακλή την επόμενη μέρα του Ηρακλή. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ για κάτι, έτσι, ή ότι ισχύει ή ότι δεν ισχύει. Αυτό που προέχει τώρα είναι να χαρούμε σήμερα, να χαρούμε αυτές τις μέρες, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι άνθρωποι που κάνανε αυτό το μεγάλο βήμα φέτος και ανέβηκε η ομάδα στην επόμενη κατηγορία, να κινήσουν για τα νήματα για την επόμενη χρονιά. Όπως είπα, ο Ηρακλής πρέπει να πάει εκεί που πρέπει να είναι. Για το που έφτασε ο Ηρακλής. Αλλά πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα, να κάνει αυτό που έκανε ο Ηρακλής φέτος? Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα μέτρησε, νομίζω, για μένα ότι είναι πολύ βαριά αυτή η φανέλα, έτσι. Εμένα αυτό που με προξένησε εντύπωση είναι ότι παρά ότι περίμενα εγώ να δω σε αυτά τα παιδιά μία πίεση, γιατί είχαμε εκτός από τους έμπειρους προσωριστές, είχαμε και πολλά νέα παιδιά, αυτή η βαριά φανέλα, αυτό η βοήθεια του κόσμου, αντί να τους δώσει πίεση, τους έδωσε ένα ενθουσιασμό και μία έξτρα δύναμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μας βγήκε σε καλό, έτσι. Για μένα αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι δεν μας έβγαλε σαν πίεση, αλλά σαν κίνητρο για να προχωράμε. Είναι η πιο σημαντική, από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα σου, γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Το είπα και το λέγαμε και μέσα στα αποδυτήρια στα παιδιά, όλοι έχουμε να κερδίσουμε από την άνοδο της ομάδας. Έτσι. Μακάρι να είμαστε και εδώ και την επόμενη χρονιά και να πανηγυρίσουμε. Εκείνη θα είναι για μένα η πιο σημαντική. Έτσι. Με ή χωρίς εμένα, ο Ηρακλής πρέπει να είναι στη Super League. Ποδοσφαιριστές φεύγουν, οι προπονητές φεύγουν, αυτό που μένουν και είναι οι ομάδες. Καμία ομάδα δεν διαλύεται γιατί έχουν και κάποιους ποδοσφαιριστές ή κάποιους προπονητές. Αν ακούσατε την ώρα που μιλούσε ο Σπύρος Μπαξεβάνος, ο προπονητής του Ηρακλή, κάποιον να λέει coach καλό καλοκαίρι, αυτό ήταν ο Τάι. Μάλιστα. Η μεταγραφή του χειμώνα για τον Ηρακλή. Μία από τις μεταγραφές. Όχι, νομίζω ότι ήταν η μεταγραφή με κεφαλαία, γιατί έδωσε τρομερή ποιότητα. Ναι, το είπες αλλιώς. Ναι, sorry, λάθος το κατάλαβα εγώ. Έχεις απόλυτα δίκιο. Πέτυχε και 3 υπέροχα γκολ και το σημερινό φάουλ ήταν τρομερό. Έδωσε την νίκη, έχει δώσει βαθμούς. Ήταν μια πολύ σημαντική επιστροφή, έτσι, γιατί ο Τάι έχει ξαναχωρέσει την φάνηλα του Ηρακλή πριν λίγα χρόνια. Και πού βρίσκεται. Ήταν πολύ πολύ σημαντική προσθήκη. Απλά είπε καλό καλοκαίρι, γιατί έλεγε χαριτολογώντας ότι συμπλήρωσα κάρτες, δεν θα ξαναπέξω, πάω να ξεκουραστώ και τέτοια. Και έκανε το ανάλογο χαβάλε. Αυτά με τις δηλώσεις που ολοκληρώθηκαν, ακούσαμε τους δύο ποδοσφαιριστές και τον προπονητή του Ηρακλή. Τώρα, παιδιά, το ρεπορτάζ από εδώ και πέρα από τα δύο μάτς που απομένουν για να τελειώσουν τα μπαράζ, δηλαδή Αγκαρία, εντάξει. Την επόμενη Κυριακή στο Βόλο και την μεθεπόμενη στο Παραλίμι. Αγκαρία, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο που λέγεται... Μια χαρά για Τσίπουρα θα πάτε, κύριε Ματζουγή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί και να μην πάω. Όχι, αυτά δεν χάνονται. Μια υποχρέωση που δεν μπορεί να χαθεί, εκείνη η υποχρέωση. Εντάξει. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, κάτι ακόμα, το πιο σημαντικό, πέρα από τη σημερινή χαρά, η άνοδος κτλ, κτλ, είναι να δούμε τι θα γίνει στο έξω αγωνιστικό. Γιατί πρέπει να γίνει παερακλής, μιλάμε για δεύτερη εθνική κατηγορία, μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία. Είναι πάρα πολλά που θα μας απασχολήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θα είναι εύκολο το καλοκαίρι. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει λεφτά, θέλει κόσμο να τρέξει. Κόσμο δεν εννοώ τους φιλάθλους και παδούς, εννοώ, καταλαβαίνετε, στελέχη, διοίκηση κτλ. Αυτά σχολιάσαμε και εμείς μόλις κλείσαμε προηγουμένως. Ναι, έτσι ακριβώς. Ότι ο Ηρακλής πρέπει να βρει ανθρώπους να βοηθήσουν και πρέπει να προσέξει να μην βρει ξανά Παπαθανασάκηδες. Αυτό θα ήταν έγκλημα. Και απλά και είναι πολύ εύκολο όταν, ξεχνάει όταν ψάχνεις, κόσμος, όχι, δεν το ξεχνάει, όταν ψάχνεις και το παραμικρό ευρώ, είναι εύκολο να φας τον παπά. Είναι εύκολο να φας τον παπά από κάποιον ο οποίος έχει το ένα ευρώ. Το έγκλημα θα είναι να πιστέψουμε τον οποιοδήποτε με το καλημέρα που θα κάνει επιτυχία. Δεν θα πρέπει να την ξαναπατήσουμε και βάζω πρώτο πληθυντικό για όλους μας. Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λογιστικός έλεγχος για οποιονδήποτε. Σωστά. Εμπλέκεται στην ομάδα. Ένας άνθρωπος του χρόνου βάζει κάποια λεφτά και ανεβάζει την ομάδα τρένα στη Super League. Πόθεν έσχες. Αυτό που λέω, πόθεν έσχες, από πού τα βρήκες. Πρέπει πάλι να είμαστε επιφυλακτικοί, πρέπει πάλι να είμαστε προσγειωμένοι, πρέπει να έχουμε το μυαλό στο κεφάλι μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι την έχουμε πατήσει πολλές φορές. Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες, ότι ο υπέρμετρος ενθουσιασμός και ο πολύ διψασμένος άνθρωπος, αν θα βρει ένα μπουκάλι μπροστά του, δεν θα πιει ένα ποτηράκι, θα το πιει όλο, έτσι δεν είναι? Αν έχει να πιει πόσο καιρό νερό, αν βρει ένα μπουκάλι μπροστά του, δεν θα πιει ένα ποτήρι μόνο. Προφανώς. Το κατεβάσει προφανώς. Όλο γιατί διψάει πολύ. Πρέπει όμως αυτή τη φορά να πιούμε το ποτήρι σιγά σιγά το μπουκάλι. Γιατί άμα το πιούμε όλο, μπορεί να πνιγούμε στο τέλος. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Θα είναι ότι χειρότερο. Λοιπόν, σε αποδεσμεύουμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Τρελή τώρα, να ξέρετε. Ωραία. Τι ωραία δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς... Να είσαι καλά. Έφτασε η ώρα. Να πάμε λίγο στο πρώτο μας διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα καλύτερα. Καταρχάς, με όλα αυτά μπήκαμε μέσα φουριόζι. Με όλα τα αυτά. Έπρεπε να πάμε στο post-game του Ηρακλή. Το ρεπορτάζ ήδη καθότι έχει άνοδο σήμερα ο Ηρακλής. Οπότε, κατά τρόπον την Α, και το λέω για να είμαι σωστός, γιορτάζει σήμερα την άνοδό του, όπως και το κάνουμε. Γιορτή είναι, εντάξει, δεν θα πάει και στο Λευκό Πύργο. Όχι, αλλά εντάξει, είναι μια αγωνιστική. Αυτονόητη, αλλά είναι μια αγωνιστική επιτυχία. Καταρχάς, ακούτε αλληλούια. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10. Μείνετε συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα σε κανονική ροή. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας 23 10 287 888 και FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526, κόστος 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε να σχολιάσουμε τον χθεσινό τελικό, όπου θα τον σχολιάσουμε πέρα από ρεπορτάζ, πέρα από οτιδήποτε οπαδικό κτλ. Θα τον σχολιάσουμε καθαρά ποδοσφαιρικά. Θα κάτσουμε να δούμε τι βγήκε στον ΠΑΟΚ, τι δεν βγήκε στην ΑΕΚ. Θα κάτσουμε να δούμε και την ΑΕΚ, δεν θα κάτσουμε να δούμε μόνο τον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε σωστά και μετά θέλουμε και τη δική σας γνώμη, καθότι θεωρώ ότι μετά από τόσες ώρες έτσι πανηγυριών με το, πώς το λένε, με το αίμα να βράζει, πλέον είναι όλοι έτοιμοι να κάτσουν να μιλήσουν και λίγο για ποδόσφαιρο. Και έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Αν χθες έβραζε το αίμα, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή και επειδή χθες ήταν ένα πολύ καλό μάτς για ανάλυση ποδοσφαιρική, γιατί έγινε σωστά, έγινε με ένα ξένο διαιτητή, ο οποίος έφερε μια τελείως διαφορετική λογική, ειδικά στο κομμάτι του να παίζεται η μπάλα, στο να κυλάει η μπάλα, θα τα πούμε αυτά. Είδαμε κάτι που δεν βλέπουμε συχνά στο ελληνικό πρωτάθλημα και είδαμε κάτι που δεν βλέπουμε συχνά σε ντέρμπι στην Ελλάδα. Θα δούμε όλα τα τελικά στην Πρέμιερ, καθότι εκεί έχουμε τελική βαθμολογία. Έτσι. Θα δούμε όλα τα τελικά και στο μπάσκετ, όπου και εκεί έχουμε τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας και έχουμε και έκπληξη τρομερή. Έτσι. Έχει ήδη βγει και το ζευγάρι του ΠΑΟΚ, θα τα πούμε το πότε παίζει, εννοώ ώρες και τα λοιπά. Οπότε, διάλειμμα, αφού υπενθυμίσουμε ότι χορηγός του αλλού είναι τα έπλα Παπαϊωάννου, τα οποία θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πάρα πολλές ευκολίες πληρωμής, και θα επιστρέψουμε εδώ γεμάτη μέχρι και τις 10. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. 8 παρά τέταρτο.
Πέρασε λίγο η ώρα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο και την προηγούμενη, και το προηγούμενο μισάωρο. Είχαμε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Λοιπόν, ακούτε, αλληλούια. Ακούτε Λίβερο 107 και 4, μια προσφορά από τα Έπλα Παπαϊωάννου. Η εκπομπή μας κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το απόγευμα. Και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, πάμε. Πάμε λίγο να δούμε καταρχάς την μπάσκετ λίγο και να πάρουμε λίγο χρονικά. Ακούσατε και από την προηγούμενη εκπομπή τα τελικά αποτελέσματα, αλλά τα δούμε λίγο συνοπτικά. Καταρχάς η ΑΕΚ κέρδισε 82-76 την Κίμη. Και τερμάτισε πέμπτη. Ναι, μια Κίμη που ήταν ενδιαφερόμενη για να γλιτώσει Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, δηλαδή να γλιτώσει το να βγει 7η. Θα μπορούσε, αν κέρδιζε και την ΑΕΚ, μάλιστα να βγει μέχρι και πέμπτη, έτσι θεωρητικά. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ νομίζω ανώτερη και ως ομάδα και ως βάθος στο ρόστερ πλέον. Έκανε το καθήκον της. Κέρδισε και βγήκε στην πέμπτη θέση παίζοντας, διασταυρώνοντας ταξίδι της με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και αν έχανε, υπήρχε περίπτωση όντως να πέσει πάνω στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ. Τώρα, Λαύριο Παναθηναϊκός 57-111. Ένας δαιμονισμένος Παναθηναϊκός, ο οποίος ρίχνει 115. Πραγματικά. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 26-26, έβγαλε ένα πρωτάθλημα αίτητος. Το οποίο, αν απόλυτο, δεν κάνω λάθος, έχει να συμβεί επί εποχή Σάρι Μεγάλη Κυγιανάκη. Αν δεν κάνω θυμάμαι για πόσα σερή ήταν, αλλά ναι, πάντως 26-26. Ναι. 26-26 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέτος δεν είναι στα καλύτερά του. Όχι. Και παρόλα αυτά έχει κάνει ρεκόρ σε μια πολύ κακή ποιοτικά φυσικά μπάσκετ. Σε μια λίγκα που βασιλεύει ο μονόφθαλμος. 100% δεν είναι μονόφθαλμος βέβαια ο Παναθηναϊκός. Όχι, εντάξει, αλλά γιατί με τον Ολυμπιακό σε πολύ κακό φεγγάρι και λόγω επιλογών και λόγω μιας ομάδας, αν θες, γερασμένης με κακές επιλογές, νομίζω ότι ήταν σαν να μην είχε αντίπαλο. Εντάξει, είναι μια κορεσμένη ομάδα ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Κατοστάρα ρίξε και ο Ολυμπιακός απέναντι στον Προμηθέα, ο οποίος ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γινόταν σήμερα, θα ήταν τρίτος. Είχε κλειδώσει την τρίτη θέση από την προηγούμενη αγωνιστική. 104-69 λοιπόν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και θα παίξει με το Λαύριο. Στα play-off. Ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του και σε 91-51 τον γυμναστικό σύλλογο Λάρισας Φάρο, ο οποίος είχε σώσει τη χρονιά από την προηγούμενη αγωνιστική παραμένοντας στην Α1. Το Ρέθυμνο κέρδισε 90-78 τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος, ο οποίος ήθελε νίκη για να παραμείνει στην κατηγορία. Αντίθετα, το Ρέθυμνο ήταν πρακτικά αδιάφορο. Έτσι. Και ο Κολοσσός κέρδισε 73-67 τον Άρη, ένα σκορ το οποίο μαζεύτηκε η διαφορά, αν θέλεις, στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Ήταν πολύ καλύτερος ο Κολοσσός και φάνηκε ότι ο Άρης είχε κάνει την υπέρβαση στα τελευταία παιχνίδια με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Αυτό το αποτέλεσμα ουσιαστικά έκρανε την 8η θέση για το οποίο θα παίξει τιμητικά στα playoffs, γιατί με τον Παναθηναϊκό θα παίξει. Τέλος λοιπόν η χρονιά για τον μπασκετικό Άρη. Ναι, και κρατάω το τελευταίο match γιατί είναι η έκπληξη της χρονιάς, η οποία συμβαίνει στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς και είναι το Κόρυβος Τρίκαλα. Εκεί όπου ο Κόρυβος ήθελε απλά νίκη με τα Τρίκαλα τα οποία έχουν. Εντός έδρας. Τα Τρίκαλα τα οποία έχουν πέσει από το εδώ Δεκέμβριο. Και 5-6 αγωνιστικές, πρακτικά το ναι. Δεκέμβριο, γιατί εκεί τα έφυγαν όλοι οι ξένοι τους, μισή παίκτες. Πήρανε 2-3 Αμερικανούς, έτσι. Αλλά είναι αυτοί που λέμε το πανέρι. Ακριβώς. Έτσι, και το παράτησε το η ομάδα των Τρικάλων και βγάζει διπλό μέσα στην Αμαλιάδα. Τελευταία αγωνιστική. Εγώ επειδή είδα τα τελευταία δύο μάτς των Τρικάλων, ήταν για λύπηση. Είναι μια ομάδα που σήμερα παίζει με 7 παίκτες. Είχε 9 άτομα δηλωμένα στο ρόστερ της, στο φύλλο αγώνος, ήταν δηλωμένα 9 άτομα. Οι δύο είναι ο Χατζηνικόλας, κάποιος μικρός ήταν αυτός, δεν ξέρω, και ο Τέγιτς, οι οποίοι είχαν 0 λεπτά χρόνου συμμετοχής, έπαιξαν 7 παιδιά σήμερα. Έπαιξαν 7 παίκτες και μάλιστα οι τρεις είχαν 38 λεπτά συμμετοχής. Οι τρεις από αυτούς δηλαδή βγήκανε μόνο και μόνο για να πιούνε νερό. Έτσι, να πιούνε λίγο νερό, να σκουπιστούν. Αυτό. Δεν υπήρξε τακτική. Τίποτα. Υπήρξε μόνο προσπάθεια. Μα δεν είχε. Και ο Κόρυβος με 5 στα 20 τρίποντα από ό,τι διαβάζω, δεν είδα το μάτς δυστυχώς. Αλλά πάρα πολλά λάθη. Στο τέλος αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε και σώζει με την ήττα του τον Πανιόνιο. Σώζει τον Πανιόνιο και πέφτει ο ίδιος. Πέφτει ο ίδιος, ναι. Με τα Τρίκαλα. Συνολικά. Είναι οι δύο ομάδες, τα Τρίκαλα και ο Κόρυβος, που αποχαιρετούν την Basket League. Συνολικά η βαθμολογία πάμε να τη δούμε. Παναθηναϊκός έχει 26-0 πρώτο στην κανονική διάρκεια. Δεύτερος Ολυμπιακός με 22-4.
στην κανονική διάρκεια. Προμηθέας τρίτος, η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος από την Πάτρα. Ομάδα που το καλοκαίρι δεν τα είχε βρει στον μεταγραφικό σχεδιασμό Βαγγέλης Αγγέλου, έτσι. Ο οποίος ήταν πέρυσι στον πάγκο του Προμηθέα, είχε και από πέρυσι ένα πολύ γεμάτο ρόστερο Προμηθέας και φέτος έχει κάνει το πολύ μεγάλο μπαμ. Η τρίτη θέση είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ 17-9 και για αυτόν μεγάλη επιτυχία. Είναι πρακτικά τέταρτη θέση, αλλά ουσιαστικά σε νίκες ήττες τρίτη είναι. Έχει δύο περισσότερες από την ΑΕΚ. Αν σκεφτούμε το κακό ξεκίνημα του Δικεφάλου και κυρίως το γεγονός ότι αν το καλοκαίρι του έλεγε κάποιος ότι θα βγει τέταρτος, θα σου λέγε μια χαρά. Μπήκα τετράδα, έχω και το πλεονέκτημα της έδρας. Πολύ κακό ξεκίνημα. Μια χαρά. Όμως, ήταν αυτό που έκανε. Του στήχησε. Ναι. Σίγουρα έκανε και αλλαγές ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Ναι. Έτσι. Είχε και τραυματίες στην αρχή. Άμα θυμάσαι και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Κόνιαρης δεν είχαν ξεκινήσει. Εκτός κλίματος και ο Ντίλαρντ. Ο Ντίλαρντ έφυγε νωρίς. Ναι, εντάξει, έφυγε νωρίς. Το ζήτημα είναι ότι το στοίχημα με Παπαθεοδόρου κερδίθηκε. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ΑΕΚ, η οποία κατέληξε πέμπτη στην κανονική διάρκεια με 15-11 ρεκόρ. Έκτοτε Λαύριο που θα παίξει με τον Προμηθέα, θα έχουμε δηλαδή μια ομάδα outsiders στους τέσσερις. Έτσι, είτε το Προμηθέα Πατρών, είτε το Λαύριο. Ακριβώς. Η Κίμη στο 14-12. Και είναι και για την νοιάζουσα της ομάδας, έτσι, το Λαύριο και η Πάτρα, ναι, είναι... Ναι, 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 ναι. Η Κίμη στην 7η θέση με 14-12 και από εκεί και πέρα Κολοσσός 11-15 θα βρεθεί με τον Παναθηναϊκό. Η Κίμη έτσι θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Εκτός play-offs, ο Άρης ο οποίος έσωσε και τυπικά τη σεζόν την προηγούμενη αγωνιστική. Την προ-προηγούμενη, συγγνώμη, με τον Πανιόνιο, είχε και μεσοβδόμαδο μάτς που το κέρδισε και αυτό. Το Ρέθυμνο στο 10-16. Ο Γυμναστικός Λίγος Λάρισας στο 8-18 και από εκεί και πέρα ο Πανιόνιος με τον Κόρυβο στην ισοβαθμία 7-19. Με την ομάδα του Νέα Σμύρνη να σώζει τελικά την κατηγορία χωρίς να κάνει. Χωρίς να κερδίσει. Χωρίς να κερδίσει και χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Πραγματικά ήταν θαύμα, άμα είδες και δηλώσεις και τα λοιπά, ήταν λες και πανηγυρίσανε πρωτάθλημα. Ήταν τόσο εκτός προγράμματος αυτό. Δηλαδή δεν το περίμενε. Έτσι. Και τα τρίκαλα στο 4-22 νομίζω ότι. Μάλιστα ο Βαγγέλης Αλεξανδρής στο προηγούμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκανε δηλώσεις λες και είχε πέσει η ομάδα. Ναι, ότι είναι, κάναμε προσπάθεια και τα λοιπά. Πρέπει να είναι επικό αυτό. Δηλαδή να βάλεις τρεις μέρες πριν. Όχι, το καλύτερο είναι. Και τέσσερις μέρες μετά. Βαγγέλης Αλεξανδρής έσωσε τον Πανιόνιο χωρίς να κερδίσει το ένα μάτσο. Σωστό και αυτό. Πήγε, έκανε 0 στα 3. Ενώ έπρεπε να κάνει 1 στα 3. Ένα ή 2 στα 3. Έκανε 0 στα 3 και παρόλα αυτά σώθηκε. Δηλαδή, πα στα τρίκαλα. Και όχι αν ανάβεις λαμπάδα, σε κάθε μαγαζί των τρικάλων να αφήνεις από ένα 50 και ένα τσίπουρο. Να ρίξεις στην αγορά λεφτά. Έτσι ξεκάθαρα. Ακριβώς. Λοιπόν, ψάχνω λίγο να βρω το πότε το έβγαλε πριν και δεν το σημείωσα ο Μπούφος. Το πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Και για τους φιλάθλους. Θα το βρω και θα ενημερώσω. ΠΑΟΚ είναι ένα δυνατό παιχνίδι για να πάνε στο κήπεδο και να συνήθω την ομάδα του. Νομίζω το σημαντικότερο, Στάθη και φίλοι του ΠΑΟΚ που μας ακούτε και θέλουμε τη δική σας γνώμη σήμερα, 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Το σημαντικότερο είναι ότι κερδίθηκε το στοίχημα από Παθεοδόρου για τον ΠΑΟΚ. Ασχέτως κατάληξης χρονιάς στα play-off. Δηλαδή, άσχετα με το αν θα περάσει την ΑΕΚ ή δεν την περάσει, που το πιθανότερο είναι να την περάσει. Και έτσι, μεταξύ μας. Κερδίθηκε το στοίχημα από Παθεοδόρου που ήταν ένα. Δικαιώθηκε η διοίκηση του, για την αλλαγή του ΠΑΟΚ, γιατί έκανε μία αλλαγή σε μία χρονιά όπου άλλαξαν πολλά στον τρόπο. Δεν ξέρω. Το αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Και έτσι κρινόμαστε. Όπως αντίστοιχα, γιατί θέλω να γυρίσουμε πίσω σε μία από τις πρώτες εκπομπές σεζόν φέτος που είχαμε μιλήσει, ήταν τότε με το Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ στο κύπελο που είχε κερδίσει ο Άρης με Γιαννάκη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και αντίστοιχα ο Άρης με των χιλίων προβλημάτων φέτος, έτσι, δεν ψυχανεμίστηκε σωστά την σεζόν. Και αν θέλεις, ενώ δεν ξεκίνησε με άσχημο ρόστερ, έτσι, αν είχε κινηθεί πιο σωστά. Ξεκίνησε με ένα. Ανορθόδοξα. Με ένα ρόστερ το οποίο δεν ήταν για τελευταία στιγμή. Ναι, και δεν ήταν για το φετινό. Δηλαδή, οι επιλογές του Άρη ήταν επιλογές για να παίξει ο Άρης ένα μπάσκετ Γιαννάκη. Δεν ήταν κακές επιλογές δηλαδή με βάση το μπάσκετ που θέλει να παίξει, αλλά όταν είσαι χειρότερη ομάδα στην επίθεση. Χαρακτηριστικά βλέπουμε πριν ότι ο Άρης έχει
50 κάτι βαθμούς ενεργητικό λιγότερους από τα Τρίκαλα που είναι. Ναι, ο Άρης έχει βάλει συνολικά 1754 πόντους και 1800 έχουν βάλει τα Τρίκαλα. 50 πόντους λιγότερους. Τα παρατήσαμε τα Τρίκαλα που είναι η τελευταία ομάδα. Βέβαια, από την άλλη, ο Άρης έχει και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα. Έτσι. Μετά τον Ολυμπιακό, που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως κατέβαζε τα σκορ. Και με Γιάννα και με Αγγέλου. Ναι. Έτσι, κατέβαζε τα σκορ όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, αριθμούς κτλ. Για να πάρει αυτό που μπορεί. Αυτό όμως δείχνει και την αδυναμία του Άρη φέτος να ανταπεξέλθει σε ένα πολύ πιο γρήγορο πρωτάθλημα. Και κυρίως γρήγορο, όχι μόνο από άψη σωματοδομής παικτών. Γιατί όχι, πραγματικά όλες οι ομάδες έπαιζαν παιχνιδιού, όλοι οι αθλητές με πολλούς Αμερικανούς. Okay. Που οι Αμερικανοί. Αντικειμενικά έχουν άλλο διασκελισμό. Ναι. Είναι γρήγορα στην ανάπτυξη παιχνίδι. Γενικά άλλαξε και η τακτική πολλών έτσι. Ομάδων, γι' αυτό και είδαμε πολύ ψηλά σκορ φέτος. Και ανελήχθηκαν ένα θετικό, αν θέλεις, που βγάζουμε τη φετινή χρονιά, είναι ότι ανελήχθηκαν πολλοί νέοι Έλληνες προπονητές φέτος. Αυτό γίνεται, νομίζω. Αυτό γίνεται, sorry λίγο. Αυτό γίνεται συμπτωματικά. Και αυτό γίνεται συμπτωματικά γιατί δεν υπάρχει η μία. Ναι, εντάξει. Γιατί για να φέρεις ένα ξένο προπονητή, σίγουρα, πρέπει να δώσεις πολύ περισσότερα χρήματα. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι θετικό. Θετικό, ναι, αλλά δεν γίνεται βάσει προγράμματος, αυτό ήθελα να πω. Όχι, ναι, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Δεν ήταν σχεδιασμένο. Το είπα πολύ αρνητικά. Δεν ήταν σχεδιασμένο, αλλά έγινε. Ναι. Έχεις μια νέα, πώς να το πω. Είναι σαν να αποστρατεύτηκε μια παλιά φουρνιά προπονητών. Θυμάσαι που τα συζητούσαμε ότι υπάρχουν. Κυρίε Αλεξανδρή, εσύ όμω τον πανέμορφο. Ναι, εντάξει, ρε φιλέ. Συγκυριακά. Παναγιώτη Γιαννάκη ήταν στον Άρη. Εντάξει, ναι, αλλά αυτό σου λέω. Η φετινή χρονιά ήταν η αποκαθήλωση. Σάκοτα έχει αυτό το προπονητό. Εντάξει, για το Σάκοτα δεν μπορώ να πω κάτι. Τι να σου πω τώρα. Σήκωσε δύο κούπε. Σάκοτα, ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Γενικότερα η ΑΕΚ φέτο μπάλα μπάσκετ. Με τον κόλο Μπαρβούνια, τα έχουμε πει άπειρες φορές. Λοιπόν, πάμε, ναι. Πρέπει να δούμε στα γρήγορα και τι έγινε στην. Θα πω αυτό το ρεκόρ, να πάμε και στο διαλυματάκι για να έρθουμε μετά με Premier. Έτσι. Να κλείσουμε και με Premier League και μετά να πιάσουμε τον τελικό, να ανοίξουμε και τις γραμμές, να πάμε κύριοι και να δώσουμε μια πολύ ωραία πάσα στην εκπομπή στο δεύτερο μισό, να μιλήσουμε δηλαδή με το θέμα το οποίο καίει. Έτσι. Λοιπόν, ο Προμηθέας σήμερα στο ΣΕΦ έπαιξε. Με βασικό το Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίος παρακαλώ είναι 14 χρονών και 10 μηνών φίλε. Λες, ρε. Είναι ο νεότερος παίκτης που έχει παίξει βασικό στην ιστορία της Α1. Αυτό ένα πολύ δυνατό στατιστικό ρεκόρ σήμερα. Και δύσκολο νομίζω θα σπάσει. 14 χρονών. Θυμάμαι είχε παίξει ο Ρούμπιο που ήταν σούπερ, ναι, στη Ζουβεντούδ, έτσι. Ναι. Και μετά πήγε στη. Και εξακολουθεί να είναι μεγάλη καψούρα. Ναι, και είναι 27-28. Και έχει. Νομίζεις ήδη ότι παίζει. Ναι, έχει ήδη μια 15ετία, ναι. Ξέρω εγώ. Είναι ο Κασίγιας του ποδοσφαίρου. Του μπάσκετ, συγγνώμη. Όπως τον Κασίγιας. Από 17 χρονών. 17 χρονών έκανε ντεμπούτο ο Κασίγιας στο Champions League. Τελικό, ναι. Ο Κασίγιας σκέφτεσαι και λες. Ρε φίλε, αυτός πρέπει να είναι πάνω από 40, να πούμε. Πόσα χρόνια. Νομίζω είναι από το 99. 36 είναι. Ο Κασίγιας που παίζει. Από το 99 πέρα. Μα έφυγε από τη Ριάλ στα 33-34. Ρε. Που άλλοι στα 33-34 κάνουν το μεγάλο μπάμο τερματοφύλακες. Ναι, έτσι. Ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στα αποτελέσματα, για να πάμε μετά συνολικά στην Premier League που τάξαμε. Λοιπόν, Αταλάντα Μίλαν 0-0 ημίχρονο. Βλέπω τον Καλαμπάκο. Δες. Είναι γυαλίζει. Ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Γυαλίζει το. Η αλήθεια είναι. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο μάτς. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα σημειώσει. Κάτσε τώρα να μην κουράσουμε για τον κόσμο. Να πάμε λίγο στο τελικό στην Αυστρία. Η Rapid Vienna έχασε 1-4 από την Red Bull Salzburg. Έχουμε ημίχρονα στην Τουρκία. Η Osmanlispor με την Besiktas είναι στο 1-0. Sivasspor Alanyaspor 1-1. Ενώ έχουμε ημίχρονο και στην Ζεγούντα, εκεί όπου γι' αυτό το έχω σημειώσει, μεγάλη Ράγιο Βαγεκάνο κερδίζει 1-0 την Κόρδοβα. Θέλουμε νίκη για να την ανεβάσουμε, ρε φίλε. Την αστραπή του Βαγεκάνου. Του Βαγέκανου. Κεραυνός, εντάξει. Κεραυνό. Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε με Premier League και καπάκι να μιλήσουμε για τον χθεσινό τελικό του κυπέλλου, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδος. Αυτή η Δήμητρη
κορμάρα δεν ξαπλώνει όπου και όπου. Είναι αυτό οικολογικό και ανατομικό στρώμα? Δεν θέλω να ξαπλώσω σε σανίδα με σούστες. Σε τεχνοστρώμ θέλω. Λοιπόν, άκου. Πάνε πρώτα και αγόρασε ένα τεχνοστρώμ και μετά πάρε με να ξανάρθω. Γκέγκε! Bye bye! Τεχνοστρώμ. Ορθοπαιδικά, ανατομικά, οικολογικά στρώματα σε τιμές όνειρο. Τεχνοστρώμ. Χαλαρώστε ανατομικά. Ακούτε καθημερινά 12 με 2 την εκπομπή ΠΑΟΚ 24. Μία προσφορά της εταιρείας Regina. Είδη υγιεινής, μπαταρίες, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό. Τι παραμιλάς, γιατί τραγουδάς? Γιατί στην αναδομώ έκανα τον μπάνιο μου με 1350 ευρώ και την κουζίνα μου με 1590 ευρώ. Και ανακαινίζω ολόκληρο το σπίτι και το εξοχικό. Μα καλά τρελάθηκες, θα ανακαινίζεις σπίτι και εξοχικό? Τα κονόμησες στο στοίχημα? Κάτι τέτοιο. Βρήκα την αναδομώ, πληρώνω σε δόσεις αφού έχουν δικά τους προγράμματα χρηματοδότησης. Με φτιάξες, το λέω τώρα στη μέρη που με έχει πρίξει με το σπίτι. Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό. www.anadomo.gr 2311-241-508. Μια εντυπωσιακή λίστα. Πρωταθλήματα Αγγλίας και Ισπανίας, νικητής Champions League, νικητής Europa League, πρωταθλητής Ευρώπης και φιναλίστ κόσμου. Ακόμα, πρώτος σκόρερ στη Γερμανία, 5 κερδισμένα πέναλτι και 2 ανατροπές ημίχρονο τελικό. Τι άλλο ακολουθεί? Μα φυσικά να επιλέξω μέσα από μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών στην Interwetten. Στην Interwetten τα πράγματα είναι απλά. Φτιάχνεις τη δική σου τακτική σε μια τεράστια γκάμα αγορών. Πλούσιο live betting, γρήγορες αναλήψεις, επιλογή cash out. Το στοίχημα μπορεί να οδηγήσει σε εφισμό. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Έγκο, 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 έγκο. Τώρα τα Flash δεν πεθούν μόνο στην ύφη. Alter Ego. Υπογράφει τη μόδα στο γαμπριάτικο κουστούμι, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ με εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Όταν ο γαμπρός κλέβει την παράσταση, είναι Alter Ego. 25 Μαρτίου 12, Ευκαρπία, Πασαλίδη 85, Καλαμαριά και στο www.alteregofashion.gr. Alter Ego. Και στο γαμπριάτικο ντύσιμο καθορίζει το αντρικό στυλ. Τώρα με νέο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Παύλου Μελά 36. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός, με πληθώρα θέσεων εργασίας. Εσύ θα μείνεις πίσω. Παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά. Πού? Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Πληροφορίες 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Ανακοίνωση που θα απογειώσει το μέλλον σας. Γνωρίζετε γερμανικά? Θέλετε να εργαστείτε στην καρδιά της Ευρώπης? Οι μέρες συνεντεύξεων για εργασία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. 25, 26 και 27 Μαΐου, εκπρόσωποι του αεροδρομίου θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Κάντε αίτηση στο aeropavlajobs.com και εργαστείτε ως οδηγοί, συνοδοί παιδιών και αμαία, χειριστές αποσκευών. Πληροφορίες στο 2313 060 169. Έσπασε η Ζάντα? Γρατζουνίστηκε? Στράβωσε? Κανένα πρόβλημα, γιατί τώρα η Ζάντα βρήκε το μαστοράτι. Ζαντοτεχνική. Επισκευάστε τη Ζάντα αλουμινίου σας στην οικονομικότερη τιμή της αγοράς, με χρήση πρέσας, χωρίς τόρνο και κάντε τες να δείχνουν σαν καινούργιες. Ζαντοτεχνική. Βαφή, φινίρισμα, διάλυσμα, κόλληση και αποκατάσταση, ακόμη και αν λείπει κομμάτι. Ζαντοτεχνική. Κωνσταντίνου Καραμαλή 73, Διαβατά. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης για Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη 2310-78-2221. Άρης είσαι. Ανανεωμένη, μαχητική, ακόμη πιο δυνατή. Κάθε Σάββατο, η εφημερίδα των φιλάθλων του Άρη είναι εδώ για να ενημερώσει, να στηρίξει, να αναδείξει το μεγαλείο του συλλόγου. Άρης είσαι. Με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις, με αφιερώματα, με αποκλειστικότητες. Μόνο για τον Άρη. Η απαραίτητη συντροφιά σας κάθε Σάββατο. Άρης είσαι. Συνάδελφε, καίγομαι! Άκου, πρέπει να πάω να αλλάξω κάτι αποχετεύσεις. Εντάξει, ρε. Μετά πρέπει να πάω να βρω εξαρτήματα χαλκού για ένα λέβητα αερίου. Μην αγχώνεσαι. Μετά κάτι σώματα καλοριφέρ. Χαλάρωσε. Και μια ανακαίνιση μπάνιου που χρειάζεται εγκατάσταση θερμοκόλλησης. Πού θα βρω υλικά? Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχει ο Παράσκος. Παράσκος. Θερμοκολλητικά, πρεσαριστά, αποχέτευση, χαλκοσωλήνες, λέβητες αερίου. Παράσκος. Αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη. Και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών Aquatherm, Immergas, Baxi, Feroli, Wolf. Παράσκος. Από το 1966 με συνέπεια κοντά σας. Ολύμπου 90, τηλέφωνο 2310-2270-05.
Έκθεση μοτοσυκλέτας Moto Show 18 έως 20 Μαΐου. Για τέταρτη φορά η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μεγάλη έκθεση για μοτοσυκλέτες, σκούτερ, ATV, τώρα και με ηλεκτροκίνητα. Βρείτε το δίκυκλο που σας ταιριάζει, είδη ένδυσης, αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Freestyle Show με τον διάσημο Ιταλό αναβάτη Νικολά Λιμπερατόρε. Κλασικές και custom μοτοσυκλέτες και κληρώσεις με δώρο, μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, κράνη και πολλά άλλα. Moto Show Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ από 18 έως 20 Μαΐου. Μεγάλος χορηγός Mr. Teo. Συνδιοργάνωση VEF Demand Events. Ποιος θα το πίστευε ότι με ρούλα που δεν έκανε ούτε καφέ θα έφτιαγνε τέτοιο σπίτι. Πήγε στον Παπα Ιωάννου και άλλαξε κουζίνα, τραπεζαρία, ντουλάπες, πατώματα και όλα τις τα έπιπλα. Σε πολύ καλές τιμές και με άτοκες δόσεις. Είδες μεράκι με ρούλα. Τώρα μαγειρεύει κιόλας. Έκθεση στη Νέα Ευκαρπία, Αθηνάς Τσακίρη 6. Τηλέφωνο 2310 68 36 63 και στο Facebook Παπαϊωάννου Κουζίνες. Τα έπιπλα Παπαϊωάννου τώρα με σούπερ προσφορά χαρίζουν σε εσάς εκθεσιακές κουζίνες πολυτελείας σε μαγικές τιμές από 1000 έως 1500 ευρώ. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ευκαρπία και προλάβετε τη μοναδική σούπερ προσφορά. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των εκθεμάτων. Θέλεις καλή ελληνική μουσική? Έχεις μήνυμα στους 107 και 7. Ταχύτατα, για να πάμε να δούμε τι έγινε στην σημερινή Premier League. Πάμε να είναι δούμε... η τελευταία Κυριακή που θα έχουμε αγγλικό ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα της Premier League, τα οποία είναι μια προσφορά της intervetten.gr, μια εταιρεία που δίνει σε εσάς τους κουμπαρτζίδες της καρδιάς μας τεράστια γκάμα από στοιχηματικές επιλογές, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις, γιατί τα λεφτάκια μας καλό είναι να τα τραβάμε όταν δεν αισθανόμαστε και πολύ άνετα. Πάμε, να τα τραβάμε μπαμ μπαμ και να τα ξανα... έτσι, και να τα ξαναβάζουμε αλλού. Γιατί τα λεφτά που είναι από κουμάρι πάνε μόνο σε κουμάρι. Έτσι. Λοιπόν, η West Ham αδιάφορη σήμερα. Κέρδισε με 3-1 την Everton. 1-0 κέρδισε στο ημίχρονο με τον κόλ του Λαντσίνη. Ο Αρναούτοβιτς, ένας παίκτης ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ίσως και μεγαλύτερο ταλέντο από τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Παρ' όλα αυτά, ο χαρακτήρας του, όχι ότι ο Ζλάταν είναι καλύτερος. Ο Αρναούτοβιτς της Dortmund, σωστά. Ο Αρναούτοβιτς, όχι, δεν έπαιζε την Dortmund ο Αρναούτοβιτς. Ο Αρναούτοβιτς έπαιζε και στον Άγιαξ είχε περάσει. Στη Βέρντερ. Στη Βέρντερ, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, με τον Ιασέ μείωσε η Everton στο 74ο λεπτό και ο Λαντζίνη ξανά με το δεύτερο προσωπικό του στο 22ο λεπτό έκανε το τελικό 3-1. Για τον Αρναούτοβιτς, σου λέω, είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα το γεγονός ότι δεν έχει κάνει την καριέρα που ήταν να κάνει, γιατί μπάλα ξέρει. Μπάλα ξέρει ξεκάθαρα. Έχει μαλώσει απλά με τους μισούς προπονητές του. Έχει φάει αποβολές στα πιο άκυρα σημεία. Άμα είχε τον πατέρα του από δίπλα από τα 5 του χρόνια να λέει ο γιος μου είναι παιχταράς και δεν βάζει το γιο μου ίσως στον εκάστοτε προπονητή. Εντάξει, μπορεί να μάθει καλή μπάλα το παιδί, αλλά από χαρακτήρας έγινε παλιοχαρακτήρας. Ίσως να ήταν και αυτό. Πάντως ο Μόγιες έκανε καλή δουλειά στην West Ham φέτος και παρότι ξεκίνησε αυτός, η West Ham έσωσε την πολύ παρεξηγημένος προπονητής. Συμφωνώ. Και ξέρεις γιατί. Για μικρομεσαίες ομάδες είναι έτσι, πολύ καλός τα προπονητής. Μάμ. Και ήταν αυτό το ότι πήγε σε μια ομάδα κάτω από τη σκιά του Ferguson. Και όσο εκλεκτός διοίκησης και Ferguson. Ακριβώς. Σερ Μπόμπι Ρόμπσον έβγαινε και έλεγε ότι είναι ο νέος προπονητής μας. Ο Ferguson έπεσε μεγάλο βάρος. Όπως και πολύ μεγάλο βάρος και νομίζω. Και σε μια χρονιά μεταβατική, όχι μόνο επειδή έφυγε ο Ferguson, αλλά και επειδή η ομάδα των πρωταθλητών του Ferguson διέλυσε, ήταν ναι, στα τελευταία. Ακριβώς. Δεν διέλυσε. Απλά αν έβλεπες το roster,
που ξεκίνησε ο Μόγιος, έλεγες αυτοί πήρανε πέρσι πρωτάθλημα. Ναι, όντως. Έτσι. Ήταν πραγματικά τρομακτικό το πώς. Αλλά ήταν θέμα mentality εκεί. Έτσι. Η United έπαιζε μόνη της, ας πούμε. Ήξερε πώς θα πάρει το πρωτάθλημα, το πω έτσι απλά. 2-0 κέρδισε η Crystal Palace στην West Bromwich. Την πεσμένη West Bromwich πλέον. Καθότι η Crystal Palace με τα γκολ τον Ζαχά και Φαν Άνχολτ στο 70 και 78 πήρε το τρίποντο. Η Liverpool κέρδισε 4-0 την Brighton και εξασφάλισε την τέταρτη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Μο Σαλάχ στο 26, Λόβρεν στο 40 για το 2-0 στο ημίχρονο και Σολάν και στο 53, Ρόμπερτσον στο 85 λεπτό. Το μυαλό της Liverpool είναι ούτως ή άλλως είχε εξασφαλίσει το Champions League, γιατί η Chelsea έκανε γκέλα την προηγούμενη αγωνιστική. Το ζήτημα για την. Μάλλον η Liverpool αυτό που γιορτάζει είναι τον MVP Mohamed Salah και επίσημα της Premier League, ο οποίος παρακαλώ έχει σπάσει ρεκόρ γκολ σε μία σεζόν με το σημερινό του. Έφτασε τα 32 και ξεπέρασε τους Alan Shearer από το 95-96, μάλιστα, του Cristiano Ronaldo το 7-8 και του Suarez πάλι της Liverpool το 13-14 λίγο πριν τον πουλήσει. Που είχαν 31 στην Μπαρσελόνα. Που είχαν 31. Θα φύγει ο Αιγύπτιος, είναι λίγο φαϊνότερο. 1000%. Πάντως ένα πολύ ωραίο. Όντας φίλος της Λίβερπουλ, αν δεν φύγει, θα είναι έγκλημα. Θα είναι έγκλημα για ποιον, για τον ίδιο. Για τον ίδιο για και για την Λίβερπουλ. Θα είναι έγκλημα να φύγει. Και γιατί, όχι. Γιατί. Διαφωνώ. Δεν θα ξανακάνει ποτέ τέτοια χρονιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. 100 χρονιές να προσπαθήσει να φύγει. Θα σου πει κάποιο ρε φίλε, άμα του φέρει δύο παιχταράδες, θα ξανακάνει τέτοια χρονιά. Δεν ξέρω. Εγώ συμφωνώ ότι δύσκολα να κάνει. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Γιατί πρόσεξε, ο Σαλάχ είναι στην κορυφή των σκόρερ με 32 παστέλια, αλλά πρόσεξε το άλλο. Έχει και 10 assist. Ακριβώς. Ο δεύτερος Κέιν με 30 γκολ έχει μόλις 2 assist. Να θυμίζω ότι ο Κέιν βαράει τα πάντα όλα. Πέναλτι, φάουλ κτλ. Ο Αγουέρο τρίτος σκόρερ με 21, πολύ πίσω, αλλά σε άλλη μια χρονιά όπου βάζει 20 πλάς. Ο Αργεντίνος. Σταθερά top. Και ο Βάρντι. Τζέιμι Βάρντι, ναι. Και αυτός με 20 τέρματα και αυτός βεβαίως εκτελεστής, πέναλτι κτλ. Είναι ο σκόρερ της Λέστερ. Τώρα, αν ψάχνετε σκόρερ για τη United, ο Λουκάκου είναι στα 16 φίλε. Έχει τα μισά γκολ του Σαλάχ. Αυτό και πρόσεχε, είναι πρώτο σκόρερ έτσι στην ομάδα του. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό έχει να λέει πολλά για την παραγωγικότητα. Μιας και μένουμε στα γκολ, είναι η πρώτη χρονιά μετά το 93-94 όπου δύο παίκτες σκοράρουν minimum 30 γκολ. Έτσι. Μιας και ο Κέιν βγήκε δεύτερος και αυτός βγήκε πάνω από 30. Άντι Κόλ 34, Άλαν Σίρ 31 την χρονιά 93-94. Ναι. Παιχτάρα. Παιχτάρα. Τρομερό εργαλείο. Τώρα, μιας και είπαμε Άντι Κόλ. Η United έπαιξε στο τελευταίο μάτσο του αρχηγού ο Κάρικ. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει πάρει τη λάμψη που του αναλογεί, όχι, νομίζω. Αλλά έκανε πολύ βρώμικη δουλειά. Τρομερό εργαλείο, πολύ box to box, κλασικός Βρετανός. Ήταν αυτό ακριβώς που ήθελε χρόνια ολόκληρα ο Φέργκη στη μεσαία γραμμή και το έχτισε μόνος του τελικά γιατί δεν έβρισκε, ρε παιδί μου. Ένας παίκτης χωρίς. Ένας παίκτης καλή μεταβίβαση. Καθάρισε τα σκουπίδια όμως. Καλή, καλό τάκλινγκ χωρίς. Ήταν μέτριος σε όλα. Αλλά το μέτριος με την καλή, με το average. Το βρίσκεις εύκολο. Το στο box to box το θέλεις. Αυτό θες ένα παίκτη που να κάνει λίγο απ' όλα. Αυτό. Και ο Κάρικ το έκανε πάρα πολύ καλά. Με τον goal του Rashford λοιπόν στο 34ο λεπτό. Η United κέρδισε την Watford με 1-0 και εξασφάλισε την δεύτερη θέση που την είχε ούτως ή άλλως. Αλλά έφτασε σε μια συγκομιδή 81 μας βαθμών που δεν είναι μια συγκομιδή. Είναι διόλου καταστρώνεται ακριβώς. Σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά, αν δεν υπήρχε αυτή η δαιμονισμένη City, ναι, μπορεί με 81 βαθμούς να έχει πάρει το πρωτάθλημα. Μπένλι Μπόνμουθ 1-2. Με την Μπένλι να παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με την Μπόνμουθ, συγγνώμη, να παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν δεν κάνω λάθος, η Μπόνμουθ πρέπει να βγαίνει πρώτη φορά Ευρώπη. Έχει ξαναβγεί η Μπόνμουθ Ευρώπη στην ιστορία της. Η Μπένλι, συγγνώμη, ναι, η Μπένλι. Είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει, ναι, η Μπένλι. Είναι.
Όχι, είναι. Είμαι σίγουρος σιγά, εγώ. Εκτός αν έβγαινε πριν από 40-50. Είμαι σίγουρος εγώ. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της, στην οποία προκρίνεται. Bon, παρότι έχασε λοιπόν σήμερα. Είχε ανοίξει το σκορ. Το είχε εξασφαλίσει από την προηγούμενη, από την πρώτη τελευταία αγωνιστή. Είχε ανοίξει το σκορ στο 31 λεπτό με τον Γουντ. Ο Κινγκ και ο Βίλσον έδωσαν τη νίκη στον 23 λεπτό, μάλιστα, για την αγαπημένη μου Μπόρνμουθ, γι' αυτό και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, η Newcastle κέρδισε 3-0 την Chelsea σε ένα μάτσο το οποίο είδα. Εντάξει, γελάσανε και τα μπετά με την Chelsea, η οποία το έχει παρατήσει τελείως. Έκανε κάποιες αλλαγές ο Κόντε, ο οποίος εμφανίστηκε με φορμίτσα, αξιρισιά 5-6 ημερών, σε φάση λες και. Σαν πρωταγωνιστή ήταν ιταλικού πορνό, δεκαετία του 70. Ούτε. Μπαρμπάδι, ο οποίος έχει βαρεθεί, κοιμόταν 2 μέρες σερή και πάει για πόκα στο, στο τοπικό καφενείο. Στο τοπικό καφενείο, πραγματικά. Τραγικός. Με γκολ του Γκέιλ στο 23ο λεπτό και 2 του Πέρεθ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51ο και στο 23ο, η Newcastle του σενιόρ Ράφα Μπενίτεθ. Ο οποίος ακούστηκε από τη μία για επιστροφή στην Νάπολη. Ναι, και θα γίνει σεισμός. Θα πνιγεί όλη η Νάπολη άμα επιστρέψει, ναι. Και γενικότερα μου κάνει εντύπωση. Μην πάει και στη Ρεάλ. Πάλι να πει. Λοιπόν, η Manchester City με γκολ του Γκάμπι Χεσούς στο 94ο λεπτό έγραψε ιστορία καθότι έφτασε τους 100 βαθμούς στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι ρεκόρ. Ρεκόρ ever. Ever. Είναι από γεννησιμιού της Premier League, 120-130 χρόνια πριν. Τρομακτική είναι συγκομιδή. Ρεκόρ συγκομιδής. Τρομακτική συγκομιδή. Να μην ξεχνάμε ότι έκανε και ρεκόρ και στον πρώτο γύρο με νίκες. Αν δεν κάνω λάθος, έχει και τις περισσότερες νίκες στην ιστορία σε ένα campaign που λέμε. Έτσι, σε μία δηλαδή χρονιά στο πρωτάθλημα. Και αν δεν υπήρχε η πολύ καλή πορεία της Liverpool φέτος στην Ευρώπη και γενικότερα και στο πρωτάθλημα που την νίκησε, θα ήταν, μπορεί να ήταν και ήττη. Θα ήταν αψεγάδια στη χρονιά. Ακριβώς. Για τη City. Swansea Stoke 1-2 με τον King να σκοράρει στο 14ο λεπτό για τους γηπεδούχους, ενώ η φιλοξενούμενο με τον Ενδιαγέ και τον Αϊθαλή Peter Crouch στο 41ο λεπτό έβγαλαν το διπλό. Παρ' όλα αυτά και έπεσαν δύο ομάδες. Και οι δύο αποχαιρέτησαν την Premier League και τα πολλά χρήματα του να συμμετέχεις σε αυτήν. Σε ένα match το οποίο θυμίζει handball, η Tottenham κέρδισε 5-4 την Leicester. Ο Vardy άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό. Δες τώρα διακύμανση. Σοφάρισε ο Kane στο 7ο. Ο Μαχρές κάνει το 1-2 στο 16 σκορ ημιχρόνου. 1-3 ο Ιχιανάτσο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι δανεικός από την City, δίνει προβάδισμα στη Leicester 2 τερμάτων. Η Tottenham το φέρνει στα ίσια 3-3 με γκολ Λαμέλα, αυτογκολ του Fuchs και ακόμα ένα του Αργεντίνου στο 60ο λεπτό. Έτσι. 3-4 με Βάρντι στο 73ο. 4-4. Συγγνώμη. Ναι, 4-3 προηγήθηκε. 4-3 το γυρνάει. Τότεναμ, ναι. Συγγνώμη. Με τα 3 γκολ η Τότεναμ. 4-4 με Βάρντι ξανά στο 73. 5-4 με Χάρι Κέιν στο 76. Έχασα την μπάλα, ρε φίλε, με ένα γκολ. Τόσα γκολ που μπήκανε δεν σου. Όχι, αλήθεια, το είδα μετά το 3-3. Λοιπόν, και Huddersfield Arsenal 0-1. Με τον Αουμπαμεγιάνγκ να σκοράρει στο 38ο λεπτό. Στο τελευταίο παιχνίδι του Αρσέν Βενγκέρ στον πάγκο της Arsenal. Έχω κρατήσει το tweet που ανέβασε η Arsenal στον επίσημο λογαριασμό της για λογαριασμό του Αλσατού. Λέει για τα 22 χρόνια, για τα 1235 παιχνίδια, για τα 49 αίτητα παιχνίδια. Είχε ένα αίτητο τρομερό μαθήμα, είχε πάρει και αίτητο πρωτάθλημα με πυρέδες και με ανρίδες. Για τα 7 FA Cup, για τους 3 τίτλους Premier League, για τα 2 Double, για το γεγονός ότι κέρδισε το πρωτάθλημα στο Old Trafford και στο White Hart Lane, για το Wenger Ball, έτσι το ονομάζει. Έτσι. Είναι το αυτό Wenger το ποδόσφαιρο που είχε παίξει χρονιές στο Highbury. Έτσι. Για τους Invincibles, τους. Έτσι, για την ομάδα δηλαδή αυτή που λέμε τώρα, για την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση, θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ. Με ένα ευχαριστώ, ρε. Έτσι. Για όλα αυτά. Τσαμπατζίδες είστε, ρε. Ο άνθρωπος όλη τη ζωή του έδωσε να πούμε ένα ευχαριστώ. 22 χρόνια. Για όλα αυτά, λοιπόν. Άγγλοι, παιδί μου, τσιγκούνιδες. Μερσί Αρσέν ήταν το μήνυμα, το συγκινητικό μήνυμα της Arsenal.
Που εντάξει, του κάνανε και τελετή στο προηγούμενο μάτς. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουν. Προφανώς χαβαλεδιάζουμε, δεν το συζητάμε. Άλλωστε, άμα δεν ήταν επιτυχημένος, δεν θα έμενε 22 χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Ο Βενγκέρ ήταν πετυχημένος. Από την ανυπολειψία. Σίγουρα. Που είχε πέσει η Arsenal. Ήταν πετυχημένος και σε άλλους τομείς όμως. Γιατί την ανέβασε επίπεδο και οικονομικά. Να μην ξεχνάμε ότι η Arsenal έφτιαξε και δικό της γήπεδο. Έτσι. Έτσι, δηλαδή μετακόμισε σε καινούριο γήπεδο. Έφτιαξε ουσιαστικά αυτή είναι η τρίτη εποχή σε εισαγωγικά της Arsenal, δηλαδή η τρίτη φουρνιά. Έχει νομίζω παικτών. Και καλές ακαδημίες και έστησε πολύ καλό δίκτυο scouting. Πολύ καλές ρεζέρβες είχε ανέκαθεν η Arsenal και παίκτες που μπορεί να μην κατάφεραν να παίξουν στην Arsenal έπαιξαν σε καλό επίπεδο ποδοσφαιρικό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Manchester City πρωταθλήτρια με 100 βαθμούς, 106 τέρματα. Ο Κεσιέ ανοίγει το σκορ μόλις στο Αταλάντα Μίλαν στο 60 λεπτό. Θα δούμε και εκεί στην Ιταλία τι γίνεται. Η United δεύτερη με 81 πονταλάκια. Τρίτη τότε να με 77, 75 η Liverpool στην τέταρτη θέση και στο Champions League. Chelsea 70, μια Chelsea η οποία μετά το πρωτάθλημα δεν βγαίνει καν Champions League και θεωρείται νομίζω αποτυχία το γεγονός ότι έπεσε 4 ολόκληρες θέσεις. Η Arsenal στους 63 και στην έκτη θέση δεν μπήκε ποτέ μέσα στη χρονιά στη διεκδίκηση της πρώτης τετράδας, όπως τουλάχιστον έκανε η Chelsea για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σεζόν. Η Burnley που είπαμε πριν, παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο στους 54, 49 η Everton, από εκεί και πέρα Leicester, Newcastle, Crystal Palace, Bournemouth, West Ham, Watford, Brighton, Huddersfield και Southampton θα μας πουν και του χρόνου, θα μας έχουν συντροφιά και του χρόνου στην Premier League. Στην Championship θα πάνε η Swansea, η Stoke και η West Bromwich, μεγάλο όνομα η Swansea. Έτσι, να μην ξεχνάμε, είναι η ομάδα της Ουαλίας. Η εθνική Ουαλίας πρακτικά. Πρακτικά, ναι. Εθνική το λέω γιατί η Ουαλία έχει δικό της πρωτάθλημα. Η οποία τελείωσε το πρωτάθλημα. Το οποίο είναι ημιεπαγγελματικό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και παρόλα αυτά έχει ομάδα η οποία παίζει στην Premier League. Ναι, είναι τελείωσε το πρωτάθλημα με 5 ήττες. Η Swansea. 5 συνεχόμενες εννοείς. Ναι, έκανε πολύ κακό τελείωμα. Ήταν από τα χειρότερα τελειώματα. Λοιπόν, αυτά για την Premier League. Το μεσημεράκι επίσης ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι προσφορά της intervention.gr είναι το Ισπανιόλ Μάλαγα με τους Καταλανούς να κερδίζουν 4-1 εύκολα και από νωρίς. Τους Ανδαλουσιάνους. Ένα πολύ ωραίο έτσι περιστατικό, πώς να το χαρακτηρίσω. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάντως υπήρξε χθες στο Ανοέτα, στο Σαν Σεμπαστιάν, εκεί όπου τώρα με βρίσκεις στον αέρα γιατί θέλω να διαβάσω το μήνυμα για τον Τσάβη. Λοιπόν, η Sociedad αποχαιρέτησε τον μεγάλο της αρχηγό. Έτσι. Αποχαιρέτησε βασικά Βασίλη, βγάλε μας λίγο να ψάξω λίγο το, γιατί είναι πολύ ωραίο το, πώς το λένε, το μήνυμα. Έψαχνα ακριβώς την ατάκα του Τσάβη Πριέτο. Η Sociedad έπαιζε με την Leganés χθες, η οποία έχει σώσει τη χρονιά. Γενικότερα ήταν ένα διάφορο παιχνίδι. Αλλά παρόλα αυτά το ενδιαφέρον υπήρξε για τον αρχηγό της, για τον Τσάβη Πριέτο. Έτσι, όπου έπαιζε το τελευταίο του παιχνίδι καριέρας στην Sociedad. Και διαβάζω ακριβώς. Ο Τσάβη Πριέτο πήρε το πρώτο του διαρκείας για το Ανοέτα στα 5 του. Ξεκίνησε από την δεύτερη ομάδα, έγινε βασικό στα 20, έμεινε στη Sociedad ακόμα και όταν έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, όταν όλοι του έλεγαν ότι είναι σε ιδανική ηλικία για το μεγάλο βήμα αλλού. Τη βοήθησε να επιστρέψει στην La Liga, έπαιξε μαζί της στο Champions League, έγινε αρχηγό της και ξεπέρασε τα 500 παιχνίδια με τη φανέλα της. Χθες λοιπόν έπαιξε το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι στο Ανοέτα. Όταν του υπενθυμίζουν ότι αν και αρκετά ταλαντούχος έπαιξε 15 χρόνια χωρίς να πανηγυρίσει ούτε έναν τίτλο, απαντάει: όταν ήμουν μικρός, το όνειρό μου δεν ήταν να γίνω ποδοσφαιριστής, ήταν να παίξω στη Real Sociedad. Μάλιστα. Τεράστια ατάκα. Μάλιστα. Από ποδοσφαιριστή, ο οποίος όντως μπορούσε να παίξει
σε πολύ καλύτερες ομάδες αν θέλεις, ειδικά όταν έπεσε η Sociedad. Και χθες τον αποχαιρέτησαν και μάλιστα... Αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που, σε όλα αυτά τα τρελά που γίνονται τώρα, την τωρινή ποδοσφαιρική εποχή με τις μεταγραφές και τα υπέρογκα ποσά που δίνονται κτλ. Ότι δεν έχει μεγάλη σημασία τα λεφτά όσο το να είσαι ικανοποιημένος με το μέρος και την ομάδα στην οποία παίζεις ή να το πω διαφορετικά με εκεί που δουλεύεις. Για να το φέρω και στα δικά μας τα. Και κυρίως για το γεγονός ότι η αφοσίωση, παρότι μπορεί να περνάει ρε παιδί μου σε διάφορα κύματα αμφισβήτησης, υπέρμετρης χαράς, υπέρμετρης λύπης, υπέρμετρου κραξίματος, πάντα η αφοσίωση στο τέλος είναι αναγνωρίζεται. Έτσι. Πάντα. Η Sociedad θες έπαιξε με το σήμα της να έχει τη φάτσα του αρχηγού της. Έτσι, ράψαν ειδικό σήμα από πάνω. Μπράβο. Για να τον τιμήσουν. Πέρασε στα τελευταία πεντάλεπτα. Στο πάνθεον της ιστορίας Sociedad συγκεκριμένα. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι δεν έχουν όλες οι ομάδες θρύλους στις τάξεις τους. Και μπορεί, αυτό που λέμε, ο Πριέτο μπορούσε να παίξει και στην Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ, αλλά θα περνούσε απαρατήρητος. Πλέον είναι σε μια ιστορική ομάδα, όπως είναι η Sociedad, είναι ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους αυτής της ομάδας. Λοιπόν. Εντάχει στην Ιταλία το μεσημέρι, Βερόνα Ουντινέζε 0-1, Κροτόνε Λάτσιο 2-2, Μπολόνια Κιέβο 1-2, Τωρίνο Σπαλ 2-1, Φιωρεντίνα Κάλιαρη 0-1. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, δώσαμε τον γκολ της Μίλαν, Αταλάντα Μίλαν 0-1 με τον Κεσιέ. Το βραδάκι έχει ένα μάτς το οποίο θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν η Νάπολη δεν τα παρατούσε και δεν έκανε και εκείνη την τρομερή γκέλα στη Φλωρεντία. Αυτή τη στιγμή το Ρώμα Γιουβέντους είναι αδιάφορο, η Juve είναι πρωταθλήτρια. Νομίζω και εκτός αυτού. Βαθμό. Εντάξει, τυπικό είναι. Πρακτικά. Τελευταία αγωνιστική παίζει με την πεσμένη Ελλάς Βερόνα στο τελευταίο match του Gigi Buffon. Αν ισχύσει αυτό που έχει πει ότι τελειώνει η καριέρα του φέτος, για μένα καλύτερα να ισχύσει, έχει εμφανώς ρίξει το επίπεδό του. Δεν είναι κακός τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι. Δεν είναι ο Gigi που όλοι ξέραμε. Ακριβώς. Είναι 41. Και νομίζω ότι καλύτερα να τελειώσει ψηλά. Τώρα, μιας και λέμε για κρέμαση παπουτσιών, σαν σήμερα το 2012 ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο τιτανομέγιστος που έλεγε ο άνθρωπος που έπαιζε στην γραμμή του offside, ο άνθρωπος γκολ, γεννήθηκε offside, ο Πίπο Φιλίππο Ιντζάγκη, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Τρομερή ατάκα, δεν θυμάμαι ποιος την έχει πει, πάντως το διαβάζω, ο Ιντζάγκη λέει ξέρει ανά πάσα στιγμή πού ακριβώς βρίσκεται το τέρμα, αλλά και πού είναι ο ίδιος σε σχέση με αυτό. Το ξέρει γιατί έχει ζήσει μια ολόκληρη ζωή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την ξέρει όπως ακριβώς γνωρίζεις εσύ το σαλόνι σου, και φίλε. Και πας με κλειστά μάτια. Ναι, ήταν ο παίκτης που πραγματικά ήξερε στο κουτί, έτσι, αυτό που λέμε να σκοράρει. Απίστευτος. Μπορεί να τον έβαζες μέσα με μια καρέκλα δεν ήταν και να του έλεγες πάνε τρίπλαρε την καρέκλα και να έπεφτει την μπάλα πάνω στην καρέκλα. Δεν ήταν αθλητικός. Ήταν όμως γκολτζής, έπαιζε στο όριο του offside, ήξερε να το σπάει, έτσι από τους λίγους με αυτό το ταλέντο, και ήξερε να το παστελώνει, ρε φίλε. Ήξερε να πάσα στιγμή όπως λέει που βρίσκεται και ήξερε τι πρέπει να κάνει για να την καρφώσει. Και τα γκολ που έβαζε ο Ιντζάκη δεν ήταν θεαματικά. Έτσι. Αν θυμάσαι δηλαδή τα γκολ που έβαζε ο Ιντζάκη, ήταν αυτό το ξεπέταγμα το γρήγορο από τη γραμμή του offside και ένα απλό πλασεδάκι όσο τόσο όσο για να πάει η μπάλα στα δίχτυα. Αυτός ήταν ο Πίπο Ιντζάκη. Και για να το κλείσουμε και να πάμε στο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με αυτό που είπαμε, με το σχόλιο μας για το χθεσινό ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-2 και το κυπελούχο ΠΑΟΚ, αλλά να μιλήσουμε με αγωνιστικά καθαρά κριτήρια. Μια τρομερή ατάκα που διαβάζω από το Twitter για τον Ιντζάκη, για να κλείσουμε και με το διεθνή χώρο, έτσι, από το Σομπρέρο, που διαβάζω το αγαπημένο blog Σομπρέρο, λέει ο Ρομπίνιο. Ο Ρομπίνιο λέει είναι ο τύπος που θα την πέσει στην κόμενα. Θα την κουράσει με αμέτρητα εφετζηλίκια και στο τέλος αυτή θα φύγει με τον Ιντζάκη. Είναι όπου κόμενα, βάλτε μπάλα και γκολ. Γιατί ο Ιντζάκη ήξερε να σκοράρει. Ο Ρομπίνιο ήξερε να κάνει τα εφετζηλίκια. Αλλά ρε φίλε, μπάλα στο πλεχτό, την έβαζε ο Πίπο. Ξεκάθαρα. Διάλειμμα, 8.30 είναι. Έχουμε μια μισή ώρα. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια. Έτσι λίγο πιο ήρεμη, λίγο πιο χαλαρή. Φαντάζομαι τώρα κοιμηθήκατε μετά τη φιέστα. Φαντάζομαι ότι τώρα είστε έχετε σε φάση. Έχετε ξεσουρώσει κιόλας. Ναι, αλλά τώρα περίμενε. Μετά την ξεσούρα υπάρχει το ουισκάκι. Έτσι δηλαδή για τώρα. Για να ξανάρθει τα χθεσινά. Ακριβώς, για να έρθει στα ίσια σου, να στρώσει ξανά το στομαχάκι. Αλλά ένα ρε παιδί μου, ουισκάκι, έτσι λίγο να στρώσει. Γιατί είσαι καλά.
Έτσι. Δηλαδή να είχαν ο ΠΑΟ χθες να πεις ότι δεν είμαι καλά, 4-5, ρε φίλε. Φέρε ρετσίνες να γίνεις κατά. Έτσι, ναι. Ενώ τώρα θα πεις το ουισκάκι σου, κύριος, θα πεις, θα κάτσω να δω και το Ρώμα, Γιουβέντους, γιατί είμαι κυπελούχος, λες και τα λοιπά. Έτσι. Χαμόγελα και τα λοιπά. Οπότε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις δικές σας γραμμές. Επιστρέψαμε, θα διαβάσω απλά, αφού πω ότι η Αταλάντα και Μίλαν παίζουν με 10 και οι δύο, με κόκκινες κάρτες εκατέρωθεν 0-1 κερδίζει η Μίλαν με τον γκολ του Κεσιέ. Ο Τολόι πήρε τη δεύτερη κίτρινη στο 64ο λεπτό. Σε δύο φάσεις έκανε πραγματικά δύο κίτρινες κάρτες. Στο ένα για τάκλιν, στο άλλο για χέρι. Ωραίος. Μεγάλο ταγάρι. Ωραίος, φίλε. Μεγάλο ταγάρι ο Τολόι. Ο Μοντολίβο πριν από λίγο πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα πάρα πολύ άσχημο χτύπημα. Εν τω μεταξύ, Μπεσίκτας έχει κάνει το 2-3 με την Οσμανλή. Λοιπόν, δηλώσει Καλαμπάκου για τον Κόρυβο. Να επαναλάβω ότι ο Κόρυβος αυτοκτόνησε καθώς τα τρίκαλα ήταν παντελώς αδιάφορα. Ήθελε νίκη ο Κόρυβος για να παραμείνει στην Α1. Τελικά έχασε και έμεινε ο Πανιώνιος του Βαγγέλη Αλεξανδρίου που έκανε 0-3, αλλά παρόλα αυτά σώθηκε. Δηλώσει Καλαμπάκου και δεν σχολιάζω γιατί πραγματικά είναι, έχει και το υπονοούμενο του μέσα. Λοιπόν, η πόλη αυτή λέει είχε περιβάλει με αγάπη και στήριξη τον Κορυβό Αμαλιάδας. Δυστυχώς απογοητεύσαμε και την διοίκηση που μάτωσε. Μπλα μπλα. Λέει ότι τέλος πάντων είναι το πιο ηλίθιο πράγμα να νομίζουμε, λέει, ότι τελείωσε η δουλειά για το τελευταίο μάτς, δηλαδή που δεν έγινε σύραξη ολόκληρη, ξέρω εγώ, τη πόλη εκεί κτλ. Για να πάρουν το μάτς. Λέει είμαι ο μοναδικός ηλίθιος που υπάρχει στην Αμαλιάδα. Ατάκα για τον ίδιο μέσα σε δάκρυα μάλιστα. Έτσι. Βλέπαμε τα δάκρυα, δεν ακούγαμε τι λέει γιατί ήμασταν στον αέρα. Τώρα διαβάζουμε και τι λέει. Αλλά πρόσεξε. Την δήλωση, το δεύτερο κομμάτι. Που έχει και όλο το ζουμί. Που, ναι, έχει το ζουμί. Λέει, δεν θέλω να πιστεύω, λέει, ότι τρυπηθήκαμε. Εννοεί ότι έπαιξε κάτι άλλο μέσα από δικούς του παίκτες. Αν είναι, λέει, Έλληνας παίκτης, δεν θα ξαναβρει δουλειά ποτέ. Με τους Αμερικανούς δεν έχω σχέση. Αν είναι Έλληνας ύποπτος, θα τον βρω και θα τον σκίσω. 40 λεπτά όλα τα πράγματα στο παιχνίδι ήταν ανώμαλα. Πάλι εγώ λέω που δεν το κατάλαβα και πήρα μια πόλη μαζί μου. Αυτοί καταστράφηκαν, είχαν άλλα όνειρα και όραμα για τη ζωή τους. Ζητώ συγγνώμη κλπ. Καλαμπάκος πήρε την ευθύνη, γιατί δύο και χρόνια τώρα που είναι στον Κόρυβο έχει αποδείξει ότι έχει κάκαλα και γενικά έχει και χιούμορ κτλ. Παρ' όλα αυτά, σήμερα σε μια ιδιαίτερη στιγμή πήρε την ευθύνη. Αλλά αυτό που υπονοεί ότι γίναν πολύ περίεργα πράγματα σήμερα από παίκτες του, υπονοώντας ότι μπορεί να είναι και Έλληνες κλπ. Θα φανεί. Θα φανεί. Αυτό το θα τον σκίσω, μου θύμισε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που λέγε, θα του σκίσω. Γιώργο αυτιά, θα του σκίσω. Πάμε στο θέμα μας. 23-10-387-287. Συγγνώμη, 8. Εντάξει. 287-888. Θέλουμε τα δικά σας σχόλια, έτσι πιο ήρεμοι πλέον, για το χθεσινό παιχνίδι, για τον τελικό εκεί όπου μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί, εκεί όπου, και αυτό δεν υποτιμάει καθόλου τον Λουτσέσκου, εκεί όπου ο Μανώλο Χιμένεθ πνίγηκε στον ίδιο του τον εμετό. Και γιατί το λέω έτσι χοντρά, εσχρά, για να το καταλάβουμε. Όταν βγαίνεις όλο αυτό το διάστημα, ενώ ξέρεις, κύριε Μανώλο, ότι έχεις μια ομάδα φέτος όπου σου έχει... Έχει σκάσει. Σου έχει ανοίξει. Έχει προσφέρει. Σου έχει ανοίξει. 30% παραπάνω από αυτό που μπορεί. Ναι, και σου έχει ανοίξει. Έτσι. Όταν ξέρεις ότι η ομάδα σου είναι σε τρομερά πτωτική πορεία αγωνιστικά, έχει, όπως λες, σκάσει. Όταν ξέρεις ότι φέτος έχεις πάρει όλα τα μάτς έχοντας έναν ποπό από εδώ μέχρι την Καλαμαριά, εδώ είμαστε δωδεκανοί σου. Που πιάνει μέχρι μπαρμπούνια. Την Καλαμαριά. Έτσι. Έτσι. Με κάτι γκολ στα 90 φεύγα. Και κάτι παιχνίδια τα οποία σου κάθισε, για να μην μιλήσω για το μάτσι Τούμπα. Και λες, κοίταξε, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να το βουλώσεις, έτσι, να το βουλώσεις και να απολαύσεις τα μπουζούκια που πας κάθε βράδυ. Γιατί πραγματικά η ΤΣΑΕΚ βαρεθήκαν να πηγαίνουν στα μπουζούκια με το πρωτάθλημα. Άσχετα που είπε ο Μάνταλος ότι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ξέρει πότε σταματάνε οι πανηγυρισμοί και ξεκινάει η προετοιμασία. Σε αυτό συμφωνώ. Κοίταξε, και ένας παιχταράς και ο Best έμπαινε πιωμένος. Στο ημίχρονο πήγαινε μέσα και έκανε μετό. Ο Best, άμα δεν έπινε, δεν ήξερε που είναι το γήπεδο. Μπορεί το πιωτό να το ξυπνούσε. Δεν ξέρω. Αλλά
αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δεν το λέω ποδοσφαιρικά, δεν ισχύει αυτό. Ένας παίκτης ο οποίος είναι επαγγελματίας, είναι και έξυπνος αν θέλεις, δεν έχει. Ας είναι και ξενυχτισμένος. Μπάλα είναι. Έτσι. Δεν θα πάει να κάνει εγχείρηση καρδιάς, πιωμένος. Μπάλα είναι. Θα έχει πρόβλημα στο να παίξει το 100%, αλλά άμα είναι επαγγελματίας και έχει εμπειρία, θα παίξει. Δεν το εννοώ ότι ήταν αυτός ο λόγος που έχασε η ΑΕΚ. Πού το πάω? Ρε φίλε Μανόλο, λες, και όλο αυτό το διάστημα αντί να το βουλώσεις και να πεις το πήραμε το πρωτάθλημα τέλος πάντων όπως το πήραμε, έτσι. Βγαίνεις και λες ότι έχεις παίξει την καλύτερη μπάλα. Βγαίνεις και λες ότι είσαι δίκαια πρωταθλητής. Βγαίνεις, λες, δηλαδή ανοίγες, είσαι πολυλογάς. Απαντάς, τώρα να του δώσουμε και ένα ελαφρυντικό, απαντάς σε αυτά που λέει και καλά κάνει τη δουλειά του, κάνει και αυτός, αδικημένος αισθάνεται, ο Λουτσέσκου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τώρα εδώ πέρα μια κόντρα. Έτσι, υπάρχει κόντρα Λουτσέσκου Χιμένεθ. Δηλαδή έχει ξεφύγει, είναι επιπροσωπικού η κόντρα. Δεν είναι θέμα προπονητής ΠΑΟΚ, προπονητής ΑΕΚ. Έχει ξεφύγει. Θα είναι ο πιο καλοντυμένος. Γιατί ο Λουτσέσκου εδώ και πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ο Λουτσέσκου τον τελευταίο μήνα βασικά ξεκινάει τις δηλώσεις. Επαναλαμβάνει του, και έχει πει πολλές φορές και για το Χιμένεθ ότι ο Χιμένεθ είπε αυτό και τα, υπονοεί διάφορα πράγματα. Και ο Χιμένεθ αντίστοιχα έχει πολλές φορές υπονοήσει για τον Λουτσέσκου ότι τι παίρνει αυτός, να το πούμε έτσι απλά. Έτσι, και τα λέει. Οπότε θέλω να σου πω ότι οι δηλώσεις τους, παρότι δεν είναι ευθέως, πολλές φορές υπονοούν. Έχουν κονταροχτυπηθεί οι υπογείες. Ο ένας για τον άλλον ότι ξέρεις τι, άστα να λέει αυτό, να ξέρω εγώ. Και οι δύο, έτσι. Αλλά πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό. Λες όλο αυτό το διάστημα λοιπόν. Βγάζεις γλώσσα ενώ κανονικά αν είσαι ένας ρεαλιστής. Παρότι έχεις, εντάξει, είσαι ρε παιδί μου σε εφορία. Σε εφορία επειδή πήρες το πρωτάθλημα, δεν το περίμενες όταν πας και το πρωτάθλημα αντικειμενικά. Σαν αποτυχημένε. Έχεις φτάσει, ναι, σαν αποτυχημένε ήρθες, έτσι. Είχες φύγει κακήν κακός. Έρχεσαι φέτος σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο παίζεις με δανεικούς, σου βγαίνει η Ευρώπη, σου βγαίνουν όλα. Τέλος πάντων, μην τα λέμε όλα. Δεν τα λέω με κακία. Θα καταλάβετε ότι δεν το λέω με κακία. Το λέω απλά ότι δεν το περίμενα από έναν έμπειρο προπονητή. Είναι έμπειρος. Γιατί, καλά, δεν είναι ρε παιδί μου 70's. Όχι. Εντάξει, δεν είναι ο Τόρε Χάγκελ. Όχι, αλλά έχει προπονήσει μια Σεβίλη στο Champions League και τα λοιπά. Είναι έμπειρος. Και στην Ελλάδα έχει ξαναπροπονήσει. Ακριβώς. Ξέρει την ιδιοσυγκρασία γενικά. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει λαϊκισμό. Okay. Δικαίωμά σου, ρε φίλε. Κάντον. Εντάξει. Δηλαδή βγαίνει, ξέρω εγώ, όλη τη μέρα στα ράδια και στις εφημερίδες. Και δήλωσε αυτό που θες να δηλώσεις. Okay. Ξεκινάει όμως ένας τελικός. Όπου σε 90 λεπτά, ένας τελικός που χθες δεν ήταν αγωνιστικά μόνο τελικός. Ήταν ένα παιχνίδι και αποδείξεων. Και επικοινωνία. Ήταν ένα παιχνίδι όπου, okay, η ιστορία θα γράψει ΑΕΚ πρωτάθλημα, ΠΑΟΚ κύπελο. Αυτά θα γράψει η ιστορία αντικειμενικά. Όταν θα παίρνεις το, πώς το λένε, το κάθε χρονιά δεν έχει. Το δελτίο. Όχι, που παίρνει, παιδί μου, όλα τα. Όλου του νικητέ. Πώ λέγεται, ρε παιδί ναι. μου. Τέλο, το... δεν ξέρω. Κάπω έχει μια λέξη τώρα, κόλλησα να πούμε. Του προηγούμενου νικητέ που παίρνει, όλο. Κάπω λέγεται. Το Almanac. Ναι, τέλο πάντων, ναι. Δεν θα γράφει ότι έχασε ο ΠΑΟΚ το μάτ γιατί στο, με την ΑΕΚ το μάτ κατοχυρώθηκε. Την επετηρίδα λε. Ναι, δεν θα γράφει. Θα γράφει ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Αλλά είναι ένα μάτ όπου σε όσου είναι εν ζωή και το βλέπουν το παιχνίδι αυτό, κρίνει το ποιος ήταν καλύτερο στο γήπεδο και το άξιζε. Και εσύ λοιπόν, καταρχάς, να πούμε τα καλά, Λουτσέσκου. Λουτσέσκου κατεβάζει τον ΠΑΟΚ ακριβώς όπως θα τον κατέβαζε και σε ένα διαφορετικό, σε ένα παιχνίδι με διαφορετικό κλίμα. Όχι κλίμα αποδείξεων δηλαδή. Τον κατεβάζει όπως πρέπει. By the book. Με όλα δεν βγαίνει εκτός χαρακτήρα. Ναι. Δεν βγαίνει εκτός χαρακτήρα. Εκπλήξεις. Δεν σκέφτεται πώς θα κατεβάσει η ΑΕΚ την ομάδα της 11ης για να κάνει τις αλλαγές του. Δεν σκέφτεται ότι παίζει εκτός έδρας. Γιατί εκτός έδρας θα παίζω πάω. Έτσι. Δεν σκέφτεται ότι, ξέρεις τι, η ΑΕΚ είναι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, είναι σε καλή κατάσταση. Ο Λιβάγια παίζει μαζί με τον Αναρχού μπροστά. Μήπως να βάλω έναν. Ακόμα κόφτη και τα λοιπά, κατεβάζει τον ΠΑΟΚ ακριβώς όπως θα τον κατέβαζε σε κάθε άλλη περίσταση. Έτσι. Και όπως τον κατεβάζει φέτος, τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο, είναι μια εντεκάδα η οποία είναι ψιλοφίξ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος χθες, επειδή γι' αυτό λέω πνίγηκε
στον ίδιο τον εμετό. Γιατί όταν βγάζεις γλώσσα και πας στον τελικό έχοντας πιστέψει αυτά που λες τόσο καιρό, δηλαδή πες τα ρε φίλε, αλλά μην τα πιστεύεις κιόλας. Γιατί χθες η εντεκάδα που κατεβάζει η ΑΕΚ είναι σαν να νόμιζε ο Χιμένεθ ότι όντως έπαιξε την καλύτερη μπάλα αυτό στο πρωτάθλημα. Και ότι παίζει μπαλέρα. Και κατεβάζει η ΑΕΚ μια ομάδα κομμένη στη μέση. Κομμένη. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε με τέσσερις παίκτες πίσω, με δύο τους τέσσερις αμυντικούς, με τους δυο. Τώρα να το πω στον αέρα. Κόφτες από τα Lidl. το Γαλανόπουλο και το Σιμόες. Και οι άλλοι μπροστά. Είναι δηλαδή, άλλη ομάδα. Μπακασέτας, Λιβάγια, Ραούχο και Μάνταλος. Και Μάνταλος, ναι. Δεν γυρνάνε να μαρκάρουνε ποτέ τον ποτόν. Με έναν Μάνταλο ο οποίος, μισή ομάδα μπροστά, ο οποίος φοβότανε. Άστα αυτό, να το σχολιάσουμε μετά. Ναι. Είναι μισή ομάδα μπροστά. Όχι, είναι νομίζω και μισή ο πιο κομβικός παίχτης. Και πας φίλε να παίξεις ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας έχοντας πίσω δύο τόσο αργά center back όπως είναι ο Τσιγκρίνσκι και ο Πέστονα και ο Βράνιες και σε κάνει γιο-γιο ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο, πώς να σου πω, πόσους ΑΕΚτζίδες είχε ξέρω εγώ μέσα. Είχε 17.000. Και τους 17.000 να έβαζες στο ημίχρονο που το μάτσε στο 0-0. Έπρεπε να είναι 2-0. Όχι. Ναι, εννοείται ότι έπρεπε να κερδίζει ο ΠΑΟΚ από το ημίχρονο για πλάκα. Έτσι. Είσαι στο 0-0. Δηλαδή σου είχε ανοίξει πάλι. Δεν μπήκε ούτε πέναλτι. Έχεις χάσει πέναλτι. Έχασες μαλλιά. Ναι, έχασε μαλλιά ο Μπίσεσβαρ. Δύο ευκαιρίες. Έχασε ο Κάμπος. Χάνει το πέναλτι. Δηλαδή μαλλιά. Μαλλιά. Αστεία, μαλλιά. Και εσύ δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα. 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 Ένα σούτ στα περιστέρια. Και στο καθυστερήσει ο Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας στέλνει την μπάλα η οποία έφτασε στο Βόλο. Ένα φάουλ του Μπακασέτα, το οποίο ήταν μάλιστα και. Το οποίο το είδε ο Βιερίνια στο δικό του φάουλ και σου λέει: έτσι δεν θα το βαρέσω. Πεθάνανε στα γέλια όλα τα παόκια που ήταν από πίσω με αυτό το φάουλ. Πραγματικά. Παίζει να έφυγε εκτός γηπέδου. Που το ΑΚΑ είναι και ψηλό γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, και κάνεις τι? Απολύτως τίποτα. Πρόσεξε. Πάμε τώρα στη μεριά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν μακράν η πιο γυμνασμένη ομάδα. Φάνηκε ξεκάθαρα αυτό. Φάνηκε. Η φυσική κατάσταση των παικτών του ΠΑΟΚ ακόμα και τώρα είναι το ίδιο καλή. Έτσι. Με μια ομάδα μεσούς της χρονιάς που κάνει το πικ της. Ακόμα και ο Μπίσεσβαρ που δεν φημίζεται για την ταχύτητά του. Πιο πολύ τεχνίτης παρά. Φάνηκε πολύ πιο γρήγορος. Φάνηκε. Ναι, ρε φίλε. Και ήταν. Ναι, ρε φίλε. 10 φορές πιο γρήγορος από τον Μπακάκη. Αυτός ο Μπακάκης ο Γαλανόπουλος να παίζει στην Εθνική Ελλάδος. Είναι δυνατόν. Ακούω όλη τη χρονιά για τον Μπακάκη. Ο Μπακάκης και ο Μπακάκης. Ποιος Μπακάκης, ρε παιδιά. Δύο σέντρες έκανε. Δύο σέντρες έκανε και η μπάλα κατέληξε κατευθείαν out. Και αυτή η ομάδα πήρε πρωτάθλημα φέτος στην Ελλάδα, φίλε. Ναι. Ναι. Έτσι, είναι αυτό που λέγαμε το ψέμα της ΑΕΚ. Γιατί, κοίταξε... Πάμε γιατί χθες το μάτς 1-1 για τα Αταλάντες Καστερίσεις. Μάλιστα. 1-1 τα Αταλάντες Καστερίσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του ΠΑΟΚ. Γιατί χθες δεν το έχασε η ΑΕΚ το κύπελο. Το κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Το κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Να είμαστε δίκαιοι. Εγώ ξεκινάω δεν με το Χιμένεθ. Γιατί θέλω να πιάσω λίγο αυτό το επικοινωνιακό. Ότι ο Χιμένεθ πνίγηκε στα ίδια που έλεγε. Δηλαδή έλεγε αυτά που έλεγε. Και τα πίστεψε. Και τα πίστεψε κιόλας. Και πάει και κατεβάζει την ΑΕΚ να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Ενώ αν κατέβαζε, θεωρώ εγώ, την ΑΕΚ όπως την κατέβαζε στην Τούμπα, έτσι, θα ήταν θα είχε πιθανότητες. Πολύ πιο δύσκολο. Καταρχάς θα βλέπαμε πολύ χειρότερο μάτς. Θα βλέπαμε χειρότερο μάτς, αλλά θα είχε πιθανότητες. Ξεκάθαρα, mm-hmm, αλλά θα είχε περισσότερες πιθανότητες. Έτσι. Αυτό ήθελε να αποδείξει. Και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Αν το κάνει αυτό ο Λουτσέσκου, ο οποίος ούτε αυτός είναι άπειρος, παρότι αν δεν κάνω λάθος είναι μικρότερος ηλικία από τον Χιμένεθ. Όχι, δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, αλλά είναι μικρότερος νομίζω. Είναι, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, αν το έκανε αυτό ο Λουτσέσκου, θα του έδινε ένα λαφρεντικό ότι κοίταξε, είναι τρελαμένος που έχασε το πρωτάθλημα, έτσι, και ουσιαστικά τα παίζει όλα για όλα ρε παιδί μου, γιατί θέλει να δείξει ότι κοίταξε εγώ έχω την καλύτερη ομάδα και θα σου παίξω φουλ επίδεση. Μιλιάστηκε φίλο. Και ναι ρε φίλε. Μιλιάστηκε. Αυτό πιστεύω ότι δεν το έκανε κανένας μας. Δηλαδή οποιοδήποτε κατέβαζε, δεν έπαιζε με την άκρη παιδί μου, πες ότι έπαιζε, ξέρω εγώ, πες ναι, μια ναι, ομάδα, ναι, okay, οτιδήποτε, κάτι άλλο τώρα. Όχι, μιλιάστηκε. Είναι αυτό που λέμε, όποιος έχει τη μίγα μιλιάζεται. Δεν θα κατεβάζαμε, δηλαδή θα ήμασταν πιο ρεαλιστές και θα λέγαμε ότι κάτσε ρε φίλε, κοίταξε, έχω πάρει το πρωτάθλημα.
Πάω απ' έξω στον μπακ. Οι άλλοι έρχονται κάτω με ταμπούνια. Έρχονται κάτω, να το πω. Ταμπούρι. Αυλωμένοι. Ναι. Έρχονται αυλωμένοι. Όχι αυλωμένοι, απλά. Και με την αίσθηση της αδικίας. Με τάσεις εκδίκησης. Ναι, και σε πολύ καλό momentum. Έτσι. Και αγωνιστικά. Εγώ δεν πάω να κερδίσω την Κίρκυρα. Ναι, και αγωνιστικά. Έτσι. Σε πολύ καλό momentum. Θα έλεγα πάω να το παίξω συντηρητικά το match. Μπας και δεν μου πήγε κανένα τίποτα. Όπως κανένα δεν του είπε τώρα που το έχασε γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Δεν του είπε κανένα τίποτα που έχασε το κύπελο. Μου άρεσε ένα αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα και έχανε το κύπελο. Η ΑΕΚ έτσι όπως έχασε, να ξέρεις, σήμερα όχι από τη Χιμένεθ, θα έφευγε με σούτια. Με σούτια. Έτσι. ΑΕΚ. Τον σώζει η όλη ιστορία που έγινε με το πρωτάθλημα. Τώρα, πάμε στα καλά του ΠΑΟΚ. Είδα ένα ωραίο meme, να σου πω τώρα εδώ για το Χιμένεθ που ήταν με ο Μελισανίδης. Ξέρεις αυτή η κλασική φωτογραφία η φάτσα που γελάει, που γλίτωσε, που γελάει το και πριμ. Λέει γλίτωσα λέει το πριμ του double. Και τα καλά, ναι. Λοιπόν, ο Κάβουρας. Έτσι, λοιπόν, πραγματικά. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε όντας και φάνηκε αυτό στο γήπεδο. Η ομάδα η οποία είχε πλάνο, εγώ θεωρώ κορυφαίος του ΠΑΟΚ τους δύο χαφ, και τον Μαωρίσιο και τον Κάνιας, ήταν πάρα πολύ καλή και οι δύο, παρότι δεν φάνηκε αυτό. Φάνηκε στις προωθήσεις του Μπίσεσβαρ, δεν οφείλεται στον Μπίσεσβαρ. Γενικά έλεγξαν ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ έπαιζε αρκετά ψηλά για τα δικά της δεδομένα και είχαν το γρήγορο κόψιμο και τη γρήγορη μεταβίβαση. Ο Πρίγιοβιτς στο δεύτερο γύρο για μένα έχει κάνει, δεν ξέρω τι έκανε πριν, δεν παρακολούθησα την καριέρα του πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά θεωρώ ότι δεν παίζει να έχει κάνει καλύτερο εξάμηνο στην καριέρα του. Και δεν αναφέρομαι στα γκολ, γιατί γκολ έβαζε και στον πρώτο γύρο, γκολ έβαζε και πέρυσι στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Ο Πρίγιοβιτς αυτό που κάνει από το Γενάρη και μετά είναι να κάνει και τους παίκτες του δίπλα και τους συμπαίκτες του πολύ καλύτερους. Σπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Έτσι. Το οποίο το χρειάζεται αυτό, ΠΑΟΚ. Το χρειάζεται αυτό. Δεν το έκανε πριν, όντως. Δεν το έκανε τόσο καλά. Mm-hmm. Και ειδικά στα εκτός έδρας. Όπου ήταν αυτό που λέμε ο παίκτης ο περιοχάτος. Τώρα έδειξε. Φαίνεται η δουλειά του Λουτσέσκου. Εγώ θα πω κάτι. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Περίμενε λίγο. Να φτάσουμε. Ένα-ένα. Βιερίνια. Έδειξε στα τελευταία 10-15 παιχνίδια. Συν φυσικά χθες. Εγώ δεν τον βγάζω MVP επειδή δεν βάλε τον γκολ. Έδειξε όμως. Και σε ένα τελικό δεν χωράνε MVP. Έτσι. Ειδικά σε ένα τελικό που τον κατακτάς τόσο άνετα. Θεωρώ δηλαδή ότι αν θέλεις πάμε να πούμε MVP ο Λουτσέσκου. Γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ είχε τουλάχιστον 5-6 οι οποίοι έκαναν τρομερή εμφάνιση. Αυτό που θα πρέπει να το επομιστεί ο προπονητής. Σίγουρα. Έτσι. Αλλά ο Βιερίνια και για το έδειξε. Ότι κατάφερε να κρατήσει την ομάδα του. Παίζοντας ακραίος οπισθοφύλακας, όπως λέγανε και οι παλιοί, και μάλιστα στα αριστερά, με το ανάποδο πόδι δηλαδή. Το έχει ξανακάνει βέβαια αυτό στη Βέρντερ. Έτσι. Έχει παίξει και στην Εθνική Πορτογαλία. Στη Βόλφσμπουργκ, συγγνώμη. Και στην Εθνική Πορτογαλία να παίξει δηλαδή back. Αλλά έδειξε και στον τελικό χθες ότι ήρθε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Για τα ελληνικά δεδομένα. Θυμάσαι πώς ήταν τον πρώτο γύρο. Έτσι. Ναι. Όπου πραγματικά φαινόταν χολωμένος, φαινόταν σκασμένος. Και ο Βιερίνια χθες έδειχνε αέρινος. Έτσι. Αέριος ο Βάρντι που έλεγε έτσι. Ο Αλέφαντας. Αέρινος. Αέρινος. Μάτος. Θεωρώ ότι. Παρότι έκανε έναν εκπληκτικό πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο δεν είναι τόσο καλός. Παρ' όλα αυτά, είναι το καλύτερο δεξιό μπακ του πρωτάθλημα. Και κυρίως δεν είναι καλός γιατί δεν είχε το μυαλό στο κεφάλι του σε πολλά παιχνίδια και έφαγε νωρίς μια κίτρινη κάρτα που δεν τον βοήθησε να είναι το ίδιο aggressive, έτσι, το ίδιο. Δίνονται κάρτες, ρε φίλε, θέλω να ρωτήσω. Χρόνια την έχω αυτή την απορία. Δίνονται κάρτες στο δεύτερο και στο τρίτο λεπτό. Γιατί τι εννοείς? Δίνονται, ρε φίλε. Δίνονται. Εντάξει, συγγνώμη, δεν το έχω. Παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε για την Αταλάντα. Αυτή η ισοπαλία κρατά την Αταλάντα στην διεκδίκηση της Ευρώπης. 61 Μίλαν, 60 Αταλάντα. Αν κέρδιζε η Μίλαν, μέχρι το 92 κέρδιζε. Ναι, είχε καθαρίσει. Έχει μια αγωνιστική ακόμα, να πούμε. Τελευταία αγωνιστική η Μίλαν υποδέχεται τη Φιωρεντίνα και η Αταλάντα παίζει μέσα στην Κάλιαρη. Just saying, τελικό Αταλάντα Μίλαν 1-1. Πάμε να το κλείσουμε. Τώρα, για άλλους παίκτες. Ο Τζάλμα δεν φάνηκε τόσο πολύ. Εντάξει, είχε τα τρεξίματά του, κούρασε αρκετά τα μπάκια. Εν τω μεταξύ του βγαίνει και το Χιμένεθ μια αλλαγή. Όπου ο Χουλτ
αναγκαστικά βγαίνει αλλαγή και αναγκάζεται βάζει τον Γκάλο, ο οποίος έκανε καλό παιχνίδι στα δεξιά, γιατί ο Γκάλο στο κομμάτι το επιθετικό είναι καλός, είναι επιθετικογενής πλάγιος μπακ, έτσι, βραζιλιάνος γαρ, και ο Μπακάκης πήγε αριστερά, του βγήκε δηλαδή μια αυτή η αλλαγή, και από εκεί και πέρα φάνηκε ότι στην ΑΕΚ δεν υπήρχε ψυχολογία, το οποίο το πιστώνει το ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε την ΑΕΚ να βγει, πώς θα το πω, την έκανε να αισθανθεί μειονεκτικά βασικά. Η επικοινωνιακή τακτική. Άστο το επικοινωνιακό. ΠΑΟ. Το επικοινωνιακό, εγώ θεωρώ ότι τελικά αυτό που είπα εξ αρχής, ότι όλο αυτό έπαιξε ρόλο στον ίδιο το Χιμένεθ, ο οποίος κατέβασε την ΑΕΚ εξαιρετικά λάθος. Το οποίο το εκμεταλλεύτηκε ξεκάθαρα ο Λουτσέσκο και ο ΠΑΟΚ, κατεβαίνοντας όπως ακριβώς έπρεπε και κυρίως με το πάθος το οποίο έπρεπε. Το 0-2 εγώ θεωρώ ότι αδική τον ΠΑΟΚ. Είναι έτσι. Μικρό το σκορ. Ναι. Θα έπρεπε να είναι 0-2 στο ημίχρονο, να το πω διαφορετικά. Έτσι. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό αγώνα στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Δυστυχώς, αυτό δεν λέει κάτι. Δηλαδή, πώς να σου πω, τίτλος είναι, έτσι, είτε κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 0-5, είτε κέρδιζε 0-0 στα πέναλτι. Τίτλος είναι τίτλος. Ναι, το κύπελο πήρε. Είναι το έκτος. Αυτό είναι που έχει σημασία. Αυτό είναι που έχει σημασία. Διάβασα και ένα άρθρο του Σταύρου του Κόλκα πριν το μάτς, όπου έλεγε ότι στον ΠΑΟΚ δεν περισσεύουν οι τίτλοι, έτσι. Γιατί ακούω πολλά φιλαράκια μου, έλα μωρέ κυπελάκι είναι και δεν θα το πανηγυρίσω, πρωτάθλημα έπρεπε να πάρω. Έξι κύπελα σε 90 κάτι χρόνια στο τι λέτε ρε. Ακριβώς. Ρε τι λέτε. Πλάκα κάθε κάνετε. Χρόνο το παίρνουμε. Έχεις καμιά 100. Έτσι. Και λες εντάξει για 101. Κανένας τίτλος δεν περισσεύει. Τι να πει δηλαδή κύριε Real Madrid, ρε φίλε. Να πει που εντάξει. Έλα μωρέ, δύο συνεχόμενα πήραμε. 12. Γιατί να πάμε για το τρίτο. Να μην κατέβουμε καν στο τελικό. 12 έχει. 12. Ναι, να πει, είναι τρίτο συνεχόμενο τελικό. Εντάξει μωρέ, να πει 12. Πάει για το τρίτο συνεχόμενο. Να πει 12. Κυπελάκι. Δεν θα με φτάσουν οι υπόλοιποι. Ναι. Ναι. Τι να πούνε και αυτές οι ομάδες δηλαδή που κάθε χρόνο παίρνουν από δύο τίτλους. Είναι καραγκιόζηλικια, δεν υπάρχουν αυτά. Πρόσεξε, πρωτάθλημα κάθε χρόνο να παίρνω ΠΑΟΚ. Κυπελάκι δεν μπορεί να το πεις. Έτσι. Είναι μαστραπάς. Έτσι. Και στους μαστραπάδες δεν λες όχι. Τους παίρνεις και τους γυαλίζεις την τροποθήκη σου. Ναι. Να γεμίζει το. Να γεμίζουν τα τζάμια. Τα ράφια να γεμίζουν. Αυτά είναι. Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι κόμπλεξ σαλονικιώτικα. Αυτά είναι σαλονικιώτικα κόμπλεξ. Το να αποκαλείς τώρα το κύπελο κυπελάκι. Πρόσεξε, άμα δεν το έπαιρνε κυπελάκι θα το έλεγε. Και άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία το πρωτάθλημα. Όπως τώρα θα το πει η ΑΕΚ. Άλλο. Έλα μωρέ, το πήραμε εμείς πρόπερση. Δεν ξέρω τι θα πει. Η αλήθεια είναι ότι δεν διάβαζα ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ούτε και έχουμε τόσους αεξίδες εδώ πέρα που να κάνουμε παρέα. Οι αεξίδες, οι βορειλαδίτες, μια χαρά το θέλανε το κύπελο. Έτσι. Δεν νομίζω κανένας να είπε όχι. Αυτά είναι καραγκιόζηλικα, ξαναλέω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οπαδός που να μην θέλει η ομάδα του να κερδίσει. Σε οποιοδήποτε. Ναι, αλλά το ακούω συνεχώς αυτό το πράγμα. Το ακούω συνεχώς αυτό το πράγμα. Το ακούω συνεχώς. Κοίταξε, αν θες και το δικό μου σχόλιο. Έτσι, Μάγκας ο Λουτσέσκου, βεβαίως, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Ρουμάνο. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα γιατί φετινή χρονιά. Δεν έκανε προετοιμασία ο Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Να υπενθυμίσουμε. Έκανε μία μίνι προετοιμασία μετά. Πήρε με, την ομάδα. Με παίκτες που ήρθαν. Ήρθαν αρκετοί ναι. παίκτες ήρθανε, προς αλλά, το τέλος. Έτσι. Ήρθανε, έδειξε δουλειά. Δεν λέω ότι δεν έδειξε δουλειά, λίμωνο, έτσι. Αλλά... Έδειξε δουλειά στο ψυχολογικό. Τομέα, θες να, πάρα να πολύ καλή δουλειά. Μέρα. Τώρα, θεωρώ ότι η δουλειά που έχει να κάνει είναι εύκολη, καταρχάς. Δεν είναι εύκολη γιατί πλέον έχει ανέβει ο πύχης, φίλε. Έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Αλλά η εύκολη δουλειά είναι η εξής, σαν ομάδα εννοώ, όχι μόνο ο Λουτσέσκου. Κρατάς τον καλό κορμό που έχεις. Ο ΠΑΟΚ έψανε χρόνια έψαχνε να στήσει ένα καλό κορμό. Και άμα έρθει μια πρόταση για τον Μπρίγκοβιτς 10 εκατομμύρια. Εντάξει, ένα παίκτη δεν σου χαλάει τον κορμό. Όχι, αλλά μπορεί να έρθουν δύο. Άμα έρθουν 10 εκατομμύρια, παίρνει. Μπορεί να έρθουν δύο προτάσεις. Παίρνει τα 10 εκατομμύρια και παίρνει δύο επιθετικούς με 5 εκατομμύρια. Ναι, καλά, προφανώς. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Όλα πολλοί του και όλα και με μεγαλύτερη υποσχετική. Απλά η επόμενη μέρα θεωρεί αυτονόητο ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου πρέπει να πάει για πρωτάθλημα. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα σχολιάσουμε και για το διαιτητή, γιατί σε βλέπω ότι είσαι έτοιμο να σχολιάσει. Θα το σχολιάσουμε μετά το διάλειμμα. Η επόμενη μέρα λέει. Έξοδος στο Champions League μέσα από τα προκριματικά, όπου είναι το πλέον δύσκολο, παίζοντας με μη πρωταθλητές, δηλαδή παίζοντας με ομάδες από Ισπανίες, Αγγλίες, Ιταλίες κτλ.
Κοίταξε, για μένα αυτό είναι το στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει επιτέλους. Λέει και δύο παιχνίδια μετά από τόσα χρόνια. Λέει και δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος το ρόστερ που είχε ήταν φτιαγμένο όχι απλά για. Πες το, για δύο παιχνίδια, ήταν για τρία παιχνίδια που λέω λόγω στην εβδομάδα, γιατί είχε ρόστερ και υπεράριθμο, γιατί και ήρθαν παίκτες στο τέλος χρονιάς και εκτός αυτού έχει και άλλους τόσους δανεικούς οι οποίοι τα πήγανε μια χαρά. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ θα επιστρέψει και ο Άρντα και ο Πέδρο Ερίνκε. Και ο Χατζησαΐας. Όχι, λέω για δύο εξτρέμ. Μάλιστα. Θα έρθουν σε θέσεις όπου υπάρχουν ήδη παίκτες. Άντε ο Μακ, αν θυμάμαι, δανεικός είναι. Έχεις άλλους δύο παίκτες οι οποίοι έρχονται στα εξτρέμ. Και μάλιστα είναι παίκτες που κάνανε καλές χρονιά. Ο Πέδρο Ερίκη έπαιξε Champions League φέτος. Ο Βάρντα έκανε πρωταθλητισμό με τον Ατρόμητο φέτος. Όντας, όπως διάβασα, ο Σαλάχ των φτωχών. Έτσι. Ναι, ρε φίλε. MVP ήταν φέτος. MVP ήταν φέτος. Έτσι. Έχεις το Χατζησάη, όπως είπες, έχεις το Γιαννούλη, που έρχεται αριστερό μπακ. Έχεις πολλούς τερματοφύλακες. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γλύκος είναι τρίτος. Ο Ρέι, τι γίνεται. Για μένα, εγώ θα πω κάτι. Είναι καλό. Είναι ευχάριστη πονοκέφαλο. Αλλά δεν πάβουν να είναι πονοκέφαλο. Θες να πάμε σε διάλειμμα ή να τις πω τώρα. Να πάμε σε διάλειμμα γιατί πήγε και 6 να υπενθυμίσουμε. Να υπενθυμίσουμε το χορηγό μας, τα έπιπλα Παπαγιάννου που δεν τους είπαμε την προηγούμενη ώρα, που θα τους βρείτε στην Ευκαρπία στην Οδό Αθηνάς Τσακίρη 6, εκεί που θα πάτε να σχεδιάσετε τα έπιπλά σας βασισμένα στις απαιτήσεις του χώρου σας, δηλαδή όχι ετοιματζίδικα, καστομιές. Θα τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές γρήγορα με την εγγύηση της ποιότητας Παπαγιάννου. Και φυσικά και με ευκολίες πληρωμής γιατί όλα παίζουν ρόλο. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μετά το διάλειμμα 2310 287 888 θέλουμε και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτά που λέμε, έτσι. Πάνω στο κομμάτι του τι άλλαξε το τελικό. Γιατί εγώ θεωρώ και το ξαναλέω ότι το επικοινωνιακό ουρδέλο με μπει μπροστά. Τέλος πάντων το μπάχαλο αυτό βοήθησε. Πάρα πολύ. Έβαλε αυτόν τον γκολ η ΑΕΚ. Έβαλε αυτόν τον γκολ η ΑΕΚ. Και αυτό αυτά... ο ΠΑΟΚ επειδή ήταν συγκεντρωμένος και ήταν σωστός τακτικά, κατέβηκε όπως ακριβώς θα κατέβαινε. Δεν κατέβηκε, να το πω διαφορετικά, όντας γκρινιάρης. Έτσι. Να το καταλάβουμε. Κατέβηκε ήρεμα. Κατέβηκε σαν να μην υπήρχε πρωτάθλημα. Έτσι. Χαμένο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στο κομμάτι της προετοιμασίας, της ψυχολογικής για μια ομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, στην Πορτογαλία έχουν ξεκινήσει τα μάτς στο δεύτερο ημίχρονο όλα μαζί. Μαρίτιμο Sporting 1-1, Πορτιμονένσε Πάκος Φερέιρα 1-0, Ιρίου Άβε κερδίζει 1-0 την Μπράγκα και το Σετούμπαλ τον Τέλα 1-0. Τα άλλα δύο είναι στο 0. Εκεί όπου η μόνη ομάδα που δεν παίζει αυτή την ώρα είναι η πρωταθλήτρια ομάδα του Σέρχιο Κονσεϊσάο και η μεγάλη τεράστια Πόρτο, η οποία επέστρεψε στην κορυφή της Πορτογαλίας και προφανώς ξανά για άλλη μια χρονιά στο Τσουλού. Στα τελικά στην Τουρκία να δώσουμε Οσμαλίσπορ Μπεσίκτας 2-3 και Σίβασπορ Αλάνιασπορ 2-2 για την ομάδα του Μανιάτη, ο οποίος κυτρινίστηκε κιόλας, έτσι, και του Τζαβέλα. Η Αλάνιασπορ με αυτή την ισοπαλία σώθηκε και επίσημα, έτσι, με αυτή την ισοπαλία σώθηκε η Αλάνιασπορ απέναντι στην Σίβασπορ το 2-2. Λοιπόν, 23-10-287-888, θέλουμε την άποψή σας για τον τελικό. Για πες αυτό που πήγες να πεις και πήγαμε σε διάλειμμα. Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι γενικά ο ΠΑΟΚ έχει να αποδείξει πολλά πράγματα, αλλά για του χρόνου εννοώ, έτσι. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα να έχει μια καλή βάση, μια πολύ καλή μαγιά για του χρόνου, έτσι. Δηλαδή, κρατώντας τον κορμό της ομάδας που φέτος έπαιξε όντως την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, μπορεί. Sorry λίγο, αυτό τώρα το λέμε, αλλά το να παίζεις την καλύτερη μπάλα δεν σημαίνει ότι κερδίζεις και τίτλους κάθε χρόνο. Ναι, έτσι. Το πρωτάθλημα το παίρνει αυτός που παίρνει τους περισσότερους βαθμούς. Τώρα πρέπει να δείξει ότι έχει διάρκεια. Επικυρωμένα παίρνει τους περισσότερους βαθμούς. Θα πω ότι και μας πει θεωρώ ότι λόγω ιδιοσυγκρασίας ιδιοκτήτη. Και πρόσεξε τη λέω, γιατί έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι για μένα υπάρχει ευθύνη στο πώς χάθηκε το πρωτάθλημα φέτος. Προφανώς, τα έχουμε πει. Λόγω της συγκρασίας ιδιοκτήτη, θεωρώ θετικό ότι δεν θα είναι εκεί, έστω και αυτή τη μία. Τι σημασία έχει αυτό που λες, ρε. Δεν θα είναι στο γήπεδο και. Εκεί θα είναι. Φίλε, φέτος έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα για την μπούκα του ιδιοκτήτη του. Όχι μόνο.
Δεν έγινε μόνο. Ήτανε αυτό. Το 70% αυτό. Δεν έγινε αυτό. Μην το πάμε εκεί. Μην το πάμε εκεί. Πάλι δηλαδή, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια που λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Δεν αρχίζω τίποτα. Όταν έχεις κάνει μια τέτοια επένδυση, βάζεις φυτίλι μόνο στην επένδυσή σου. Και φάνηκε αυτό. Έτσι, ότι πέρα, έκανε λάθος. Και έκανε. Νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Γιατί εγώ προσωπικά, επειδή τον εκτιμώ τον, τον Ιβάν, έτσι. Σιγά που τον εκτιμάς. Ήταν κουμπωμένο. Έχεις δει. Ξανά, επειδή τον είδα στους πανηγυρισμούς, ναι. Έχεις δει ξανά τόσο κουμπωμένο. Καταλαβαίνεις Ιβάν. Τι θέλω να πω. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, κουμπωμένος επικοινωνιακά το λέω τώρα, δηλαδή βλέπεις πρότεξε. Έναν άνθρωπο. Ποτέ δεν είναι τώρα επικοινωνιακός. Όχι, okay, αλλά κοίταξε, φίλε. Όταν είχε βγει από τις άδειες τηλεοπτικές, ήταν σαν κόκορας. Έτσι. Αυτό εκεί πέρα. Περήφανος και εκεί πέρα, με. Έπρεπε και να το παίξει κιόλας λίγο. Ναι. Άρα, εκεί δεν ήταν. Χτες ήταν κουμπωμένος. Ήτανε. Εγώ νομίζω ότι ήταν κουμπωμένος και για άλλο λόγο. Γιατί δεν ήθελε να δείξει ότι. Όχι, δεν ήθελε να δείξει ότι πανηγυρίζει υπέρ του δέοντος στο κύπελο. Γιατί έπρεπε να κρατήσει, αν θέλεις, και χαρακτήρα. Για το γεγονός ότι, κοίταξε, εγώ είμαι ακόμα δεκειμένος. Σου λέει. Έτσι. Και το ξαναλέω, μην μπούμε στην ίδια συζήτηση. Ο όχι, ΠΑΟΚ, δεν μπαίνω. Έβαλε νομίζω, πολύ ένα μηδέν η μικρή ομάδα της Πορτογαλίας. Το κατεστημένο εκεί πέρα. Κατεστημένο είναι, ρε φίλε, δεν είναι κατεστημένο. Ολυμπιακός Πορτογαλίας. Είναι. Φέτος είναι γιορτή, ρε φίλε, για την Πορτογαλία. Φέτος είναι γιορτή. Αυτός ο Λουιζάο, πόσα χρόνια παίζει να πει. Όσα χρόνια και δεν έχει σταματήσει. Ο, πες τον, ο Ανατολάκης, να πούμε, της Πορτογαλίας. Πραγματικά δηλαδή. Άσε τώρα. Μισάφ, να τον κάνουν βουλευτή. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τον Λουιζάο. Να τον κάνουν βουλευτή στη Λισαβόνα, να πούμε τον κύριο. Άσε τώρα να πούμε. Για πες μου λίγο τώρα, μιας και το βλέπουμε. Τι θες να πει, τη Φουρέιρα. Πορμπαλάν. Όχι, ποια Φουρέιρα. Όχι, επειδή στην άλλη τηλεόραση έχει τη Φουρέιρα. Ο διαιτητής. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, φίλε, να σου πω τώρα. Για να πάμε και στο διαιτητή του αγώνα. Γιατί είναι δεν είχε καμιά δύσκολη φάση. Δεν είχε. Όχι, είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Μετά από απαρχής του βγήκε του το θεσμού, του βγήκε. Δεν έχει σφυρίξει ξένος διαιτητής. Όχι, δεν ήταν κάτι σφυρίξει. Που είδαμε για πρώτη φορά. Μεταξύ μας όμως το λέγαμε χρόνια ότι πρέπει να γίνει. Ναι. Τώρα, το γεγονός ότι βγαίνει ο γραμμένος και λέει ότι διοργανώσαμε ένα τελικό και δικαιωθήκαμε κτλ. Πρόσεξε, κύριε Γραμμένε. Διοργανώσατε ένα τελικό με 5.000 αστυνομικούς. Με αστυνομικούς, με ΜΑΤ και στα αποδυτήρια. Να ήταν το 1 τρίτο της αστυνομικής δύναμης της Ελλάδας. Με ΜΑΤ και στα αποδυτήρια. Έτσι. Σε είναι ένα χαρακτηριστικό ότι πανηγυρίζει ο Βιερίνια, κάνει κίνηση να περάσει, να πηδήξει κτλ. Και βλέπεις μια δημιουργία από τη μία και μια δημιουργία από την άλλη να είναι εγγύς προς τον παίκτη. Είναι φοβερό αυτό. Ναι, κοίταξε έτσι. Τώρα. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο, σε ένα γήπεδο 80.000 θέσεων, που τόσο δεν χωράει το ΑΚΑ. 80 δεν χωράει το ΑΚΑ. 90 νομίζω. Είναι 85.000, ναι, εκεί γύρω. Ναι. Έβγαλες 35.000 εισιτήρια. Καλά, ναι. Δηλαδή τι. Ήξε φύλλα. Πλάκα μας κάνει. Ήξε φύλλα. Πλάκα μας κάνει. Όλος ο πλανήτης είδε το πρώτο πράγμα που έλειπε ήταν άδειες κερκίδες. Ήξε φύλλα. Έτσι, γιατί στο κέντρο τα αδειάσανε. Μόνο και τα πέταλα. Φαντάζομαι ότι δεν τους βάζουν ένθεν κακήθεν που να έχει καλύτερη θέση του αγωνιστικού χώρου για να μην υπάρχει αδικία τη τηλεοπτική μετάδοση. Όχι, υπάρχουν τα επίσημα. Από τη μία μεριά είναι τα επίσημα. Δεν μπορεί να δώσει. Τα επίσημα στη μία ομάδα και να δώσεις απέναντι στην άλλη ομάδα τα υπόλοιπα, πρέπει να υπάρχουν και οι επίσημοι. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ότι η επιλογή ξένου διαιτητή εμένα δεν με βρήκε. Συμφωνώ. Όχι, δεν με βρήκε αρνητικό. Αρνητικό. Γιατί με όλα αυτά που έγιναν, θεωρώ πως κανένας Έλληνας προπονητής δεν ήταν έτοιμος. Στο κομμάτι. Διαιτητής εννοείς. Το επικοινωνιακά. Προπονητής, ναι. Κανένας Έλληνας διαιτητής δεν ήταν έτοιμος να σφυρίξει ένα μάτς με τόσο μεγάλη επικοινωνιακή. Ξαναλέω. Γιατί άμα το δεις ψύχρεμα, είναι 90 λεπτά μπάλα. Συμφωνώ 100%. Είναι 90 λεπτά μπάλα. Σε αυτό συμφωνώ 100%. Έχουν στιγματιστεί τόσο πολύ φέτος έτσι όπως έληξε το πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο στιγματιστεί. Υπάρχει μόνο τόσο αυτό. Μεγάλο βάρος. Επικοινωνιακά που πραγματικά. Όποιος και να ήταν, ναι, θα κληρονομούσε. Το λάθος του Κομίνη. Θα κληρονομούσε το λάθος του ποιος ήταν Αρετόπουλος, ποιος πώς τον λέγανε, ναι, με τον Ολυμπιακό. Θα κληρονομούσε τα λάθη υπέρ της ΑΕΚ. Θα κληρονομούσε τα λάθη κατά του ΠΑΟΚ. Κατά της ΑΕΚ, υπέρ του ΠΑΟΚ και πάει ένας μήλος. Και θα σφύριζε 90 λεπτά μπάλας έχοντας το μυαλό του αλλού. Στο τι έχει γίνει όλη τη χρονιά. Ακριβώς. Και αν θέλεις και στο τι έχει γίνει στα προηγούμενα 30-40 χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και αυτό. Επομένως το να φέρεις έναν
Ισπανό, ο οποίος θεωρητικά στην Ισπανία οι διαιτητές είναι οι διαιτητές που έχουν φιλοσοφία, και αυτό ισχύει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν δεις ο τρόπος που σφυρίζουν οι διαιτητές, είναι πανομοιότυπος. Δηλαδή, όλοι οι Ισπανοί προπονητές και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο διαιτητές. Φαίνεται. Πάλι προπονητές είπα. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις προπονητής. Το πιάστηκε. Λοιπόν, όλοι οι Ισπανοί διαιτητές σφυρίζουν με την ίδια φιλοσοφία. Άλλοι λίγο, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο συγκεκριμένος, για παράδειγμα, τον επιλέξανε για δύο λόγους. Ένας ήταν γιατί τελείωνε και η καριέρα του. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και θέμα. Έτσι. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν μπορείς να πας να σφυρίξεις σε άλλη ομοσπονδία. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος τελείωσε από την Ισπανική Ομοσπονδία και ήρθε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έτσι. Συντάξιμα. Ναι. Ήρθε μπορεί να το δώσει σαν επαγγελματική επιλογή για ξένους διαιτητές. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο περίπλοκο το να πάρει άδεια από την Ισπανική Ομοσπονδία κλπ. Ναι. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ να λέω και βλακίες τώρα. Αλλά ο συγκεκριμένος ήρθε και για ένα δεύτερο λόγο, γιατί έχει χαρακτηριστεί ως ο άνθρωπος ο οποίος δίνει για πλάκα κάρτες. Εννοώντας ότι κρατάει πειθαρχικά τον αγώνα. Έτσι. Δηλαδή είναι ιδανικός στο να. Να έχει τον πειθαρχικό έλεγχο. Ρε παιδί μου, ναι. Να έχει τον πειθαρχικό έλεγχο. Να είναι ο φόβος των παικτών. Αυτό φάνηκε. Ναι. Αυτό φάνηκε σε διάφορες κίτρινες. Φάνηκε στην κίτρινη του Μάτος, για παράδειγμα. Στην κίτρινη του Λιβάγια. Παίκτες δηλαδή που συνήθως. Στην κίτρινη του Βράνιες. Φάνηκε ότι παίκτες που συνήθως κάνουν ένα πιο βρώμικο παιχνίδι. Αυτή τη φορά στην πρώτη φάση όπου όντως άξιζαν την κάρτα, δεν του χαρίστηκε. Την πήραν και επειδή δεν ήξεραν κιόλας τον διαιτητή. Να το πούνε σουξουμούξου μανταλάκια ένας... και να το μιλήσουν στη γλώσσα. Όταν μιλούσαν ναι. ρελαλάκια κτλ. Σου λέω, αυτό φίλε, θα μας την βγάλει την κάρτα, δεν αστείευεται. Και στην τελική, στα τέτοια του έχει τελειώσει η καριέρα του. Δεν έχει τίποτα να χάσει σήμερα. Ακριβώς. Δεν πάει να μας δώσει κάρτα. Επίσης, μιας και αναφερόμαστε, του Μαρίου ήταν κόκκινη κάρτα, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι το ίδιο θα έπρεπε να λέμε και σε ανάποδα αποτέλεσμα. Έτσι. Όχι επειδή τώρα το πήρε ο ΠΑΟΚ να είμαστε πιο χαλαροί κτλ. Ήταν κόκκινη κάρτα, απευθείας έτσι. Έπεσε μετά. Το πέναλτι ήταν πέναλτι. Δεν λέω τι θέλει τώρα να. Όχι, να του κόψει την μπάλα. Ναι, αλλά έτσι όπως έπεσε, ήταν έτσι. Ήτανε, έπεσε πολύ άσχημο. Έπεσε άσχημο. Από εκεί και πέρα, το ότι δεν χαρίστηκε φάνηκε στη δεύτερη κίτρινη του Βράνιες. Έτσι. Ο οποίος πάει, κάνει μια κοκορομαχία, σου λέει τι. Είναι σε μένα δεν περνάνε. Όχι, περίμενε. Σου λέει είναι κίτρινη κάρτα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι η δεύτερη. Από τη στιγμή που το λέει ο κανονισμός. Βγαίνουν ρε φίλε κάρτες, εγώ θα ξαναπώ στο δεύτερο λεπτό. Και βγαίνει η δεύτερη κίτρινη όπως βγαίνει και η πρώτη. Έτσι. Τι λέει, αυτά είναι, μου φαίνονται απίστευτα πράγματα. Ναι. Είναι εκτός, παίζουμε άλλη μπάλα εδώ στην Ελλάδα εμείς. Έπρεπε να έρθει Ισπανός προπονητής για να το... Παίζουμε άλλη μπάλα εμείς εδώ στην Ελλάδα και άλλοι φαίνεται παίζουν στα Ευρώπας. Έτσι, στην Ελλάδα δεν βγαίνουν. Άμα βγάλεις είσαι στημένος, είσαι γραφικός, είσαι δωτός. Είσαι προσκυνημένος και τα λοιπά. Δεν βγαίνουν κάρτες από τα δύο λεπτά γιατί μετά δεν μπορεί να παίξει. Πώς παίξανε χτες οι ποδοσφαιριστές? Μια χαρά παίξανε. Με κάρτες από το δεύτερο και το τρίτο λεπτό. Μια χαρά. Πώς παίξανε. Το μάτς παίζεται 90 λεπτά. Απορώ. Έτσι. Όχι, έχω πέσει από τα σύννεφα. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Πήρε επιτέλους και ένα τίτλο το παλικάρι ο Βιερίνια που έχει παντρευτεί εδώ δική μας κοπέλα να πούμε. Κοίταξε, ο Βιερίνια δείχνει. Έδειξε ότι το ήθελε πιο πολύ από όλους. Καλά, 100%. Αυτό που είπα εκτός αέρα. Με το που βλέπω Βιερίνια να κάθεται πάνω την μπάλα, λέω γκολ. Πραγματικά έπρεπε να το βιντεοσκοπήσω για να έχω αποδεικτικά στοιχεία ότι το πίστευα. Και γιατί το πίστευα? Γιατί ο Βιερίνια μπορεί να μην έχει ούτε την έκρηξη, ούτε τα νιάτα και την αντοχή που είχε όταν έφυγε στα 26-27. Αλλά έχει πλέον την εμπειρία, τις παραστάσεις. Να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πήρε Euro το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι. Έτσι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στη Γερμανία πολλά χρόνια και μάλιστα ξεκίνησε από άλλη θέση, πήγε σε άλλη θέση, ξεκίνησε σε ομάδα που έπαιζε Champions League. Στο τέλος, τελευταία του χρονιά μάλιστα, ήταν και ο παίκτης ο οποίος την έσωσε από τα play-out. Έτσι, τα play-offs τέλος πάντων με την ομάδα από την δεύτερη που παίζουν και γενικότερα έχει την εμπειρία να κάνει αυτό που πρέπει. Ο Βιερίνια στείνει την μπάλα,
και είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται, είμαι σίγουρος, είναι να περάσει μπάλα το τείχος. Να κάνω μια ερώτηση. Όχι να πάει να το κάνει. Δεν έχει να το κάνει θεαματικά. Δεν έχει τον Νόιερ ούτε τον Ντεχέα για να πεταχτεί στο γάμα να το βγάλει. Εντάξει. Ερώτηση κρίσης. Το θέμα ήταν να περάσει μπάλα. Και εκεί η μπάλα απλά περνάει. Εντάξει, δεν πήγε ακριβώς στο κέντρο, αλλά η μπάλα απλά περνάει το τείχος και καληνύχτα. Το έγραψε. Ερώτηση κρίσης. Πες το. Και με αυτό να πάμε σε διάλειμμα. Τι κρατούσε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στο μπλουζάκι που φορούσε από το φρέσκο, αητό ή περιστέρι? Εγώ νομίζω αετός ήταν, κάτι τέτοιο. Είναι αετός. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν την είδα τη φανέλα. Νομίζω ότι αυτή, δεν ξέρω τι είναι, δεν με νοιάζει τι είναι, αλλά νομίζω ότι πραγματικά μπαίνει άνετα η μπλούζα αυτή στις καλτ στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι γιατί είναι Photoshop. Είναι γιατί είναι Photoshop καταρχάς, έτσι. Επάξια μαζί με τα λειψά δόντια του Αραβίδη πριν από δύο χρόνια. Όχι, εκείνο ήταν η φωτογραφία, ήταν έπος. Η οποία έχει στιγματίσει. Το σπασμένο δόντι που σήκωσε το... Ήταν απίστευτο εκείνο και νομίζω και αυτό τώρα το μπλουζάκι είναι έτσι λίγο... Δεν φαίνεται καθαρά πάντως. Δεν φαίνεται καθαρά, είδα... όχι. Αν κάποιος το έχει δει. Αν κάποιος το έχει δει, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο τώρα. Θα πάμε σε διάλειμμα. 23-12-87-888. Τι κρατάει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ? Αϊτό ή περιστέρι, λοιπόν. Break, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Αλληλούια. Ακούτε τον Μιχάλη και τον Στάθη στα μικρόφωνα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10 εδώ στο Αλληλούια. Τώρα, τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, θα πω τα σημαντικά μόνο. Από Ολλανδία η Ρόντα χάνει 0-1 από την Almere City στο γκρουπ υποβιβασμού. Λες να πέσει η Ρόντα, ιστορική η Ρόντα. Ενώ στην Πορτογαλία βρισκόμαστε στο 74ο λεπτό σε όλα τα παιχνίδια. Μαρίτιμο Sporting 1-1, Μπεφίκα Μορεϊρένς 1-0, Πορτιμονένσε Πάκος Φερέιρα 1-0, Ρίο Αβε Μπράγκα 1-0, σε Τούμπαλ. Βροχή τα γκολ, έτσι. Σε Τούμπαλ. Τον Τέλα. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι το πρωτάθλημα στο οποίο έχει βγάλει Φερνάντου Σάντου. Έτσι, έχει βγάλει. Ζέ Μουρίνι. Τα πάντα όλα. Έτσι. Και Φερέντσε στο ρόλο στο 0-0. Σε λίγο ξεκινάει το Ρώμα Γιουβέντους. Έχει και Σαμπτόρια Νάπολη. Έτσι, τα παιχνίδια γίνονται ίδια ώρα. Γιατί στα χαρτιά και στου. Χρειάζεται έναν βαθμό και τυπικά η Γιούβε. Προκειμένου να. Είναι στο συν 6. Απλά δεν έχει την ισοβαθμία. Χρειάζεται έναν βαθμό σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια. Νομίζω ότι θα πάρει 6 λογικά. Άντε να χάσει σήμερα. Αν τη Ρώμα. Ναι. Λίγο δύσκολο το λέω. Τέλος πάντων, αυτά. Έχει στις 10 παρατέτω και το Λεβάντε Μπαρσελόνα, εκεί όπου η ομάδα του έλα ρε κόλλησα. Του Βαλβέρδε. Του Βαλβέρδε, ναι. Είναι η τελευταία αγωνιστική για την Μπάρτσα. Όχι, όχι, όχι. Έχει άλλα δύο. Ακόμα μία. Έχει αυτή την αγωνιστική και άλλη μία. Αλλά η Μπαρσελόνα κυνηγάει το αίτητο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή έχει 9 ισοπαλίες, 27 νίκες. Έτσι. Και θα είναι σίγουρα ένα double το οποίο τουλάχιστον να χρυσό το χάπι ο Βαλβέρδε για τον αποκλεισμό σοκ. Ο οποίος, στην Ρώμη. Ο οποίος αποκλεισμός πραγματικά ήταν, ρε παιδί μου, η κακή βραδιά που λέμε. Συμβαίνει σε όλε τι ομάδε. Το υποτιμήσανε πολύ το παιχνίδι. Και ο Βαλβέρδε και οι παίκτε του το υποτιμήσανε πολύ. Δεν πιστεύαν ότι η Ρώμα θα φτάσει μέχρι το 3-0. Και νομίζω επικοινωνιακά τουλάχιστον την έχει φορτωθεί την ήττα ο προπονητή τη Μπαρσελόνα. Τέλο πάντων, 23-10-287-888. Περιμένουμε και τη δική σα άποψη για το επιμήθειο, αν θέλετε, ενό Σαββατοκύριακου που κλείνει νομίζω πολύ καλά. Για τον ΠΑΟΚ κλείνει μια χρονιά τουλάχιστον με χαμόγελο. Μια χρονιά που πέρασε από 40 κύματα για όλους τους λάθος λόγους. Μπορεί να έκλεισε η χρονιά για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ έχουμε και τα play-off βέβαια. Στον μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έχει την ΑΕΚ. Ο Άρης έχει. Έχει καλοκαίρι. Έχει καλοκαίρι, έχει όπως το λένε, διακοπές. Ο Ηρακλής περιμένει να παίξει τα play-offs για την άνοδο. Να το πούμε και αυτό. Έτσι. Εκεί το περιστέρι έχει ανέβει. Εσείς όμως θα μείνετε πέρα από αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει και Μουντιάλ φέτος. Α, ναι, εκεί το πας. Προφανώς. Είναι ένα καλοκαίρι το οποίο δεν θα είναι νεαρό αν μη τι άλλο. Εκεί πότε ξεκινάει, φίλε. Κάτι Ιούνιου ξεκινάει. 10 Ιουνίου, 11 νομίζω. Κάπου εκεί, περίπου σε ένα μήνα. Χοντρικά. Στη Ρωσία, έτσι. Στη Ρωσία. Εκεί 14 Ιουνίου ξεκινάει με το Ρωσία-Σαουδική Αραβία, φίλε. Εντάξει.
Θα έχουμε, έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο, έτσι. Έχουμε γεμάτο καλοκαίρι, έχουμε δηλαδή με το προκριματικά το Champions League. Με το που τελειώνει το Μουντιάλ, αυτό, με το που τελειώνει το Μουντιάλ, έρχονται προκριματικά για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχουμε έναν Άρη ο οποίος ανεβαίνει. Είναι το καλοκαίρι που ανεβαίνει ο Άρης Super League και ο Ηρακλής Football League. Έχει... Περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε και με τις δύο ομάδες. Εντάξει, για τον Ηρακλή τώρα. Ναι, όπως είναι... το κάνουμε, δεν είναι η θέση του στο Football League. Όχι. Για τον Άρη το είπα για το Super League γιατί θα έχει μεταγραφές οι οποίες θα έχουν μια ουσία. Περιμένουμε να δούμε τον Άρη της Football League τέλος πάντων. Ο Άρης μπαίνει νομίζω και τις προηγούμενες δύο φορές που είχε επιστρέψει. Μετά από τις δύσκολες χρονιές στη Β' Εθνική, επέστρεψε πάρα πολύ δυναμικά. Φουριόζος και ορεξάτος. Άσχετα αν αυτό το πλήρωσε ή δεν το πλήρωσε μακροπρόθεσμα. Εννοείς από άποψη σχεδιασμού. Ναι, ανεβάζοντας το πύχη πολύ. Ανεβάζοντας τα χρέη, το κόστος. Φτάνοντας τα πόδια πολύ μακριά. Από το πάπλωμα. Το πάπλωμα και τα λοιπά. Να λέμε και κανένα έτσι τετριμένο. Έτσι. Και... Να, γιατί άμα δεν πούμε κλισέ σε αυτή την εκπομπή, δεν μπορεί να βγει μια εκπομπή. Έτσι. Άρα θα είναι ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι. Σίγουρα. Μπορεί σίγουρα. Σήμερα να μυρίζει έτσι αδιάφορο αγωνιστικά. Κοίταξε. Πλέον. Σήμερα κλείνει ο κύκλος για όλους τους παιδοσφαιρικούς οπαδούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλειδέας δεν ασχολείται, ανέβηκε η ομάδα. Ο Αριανός δεν ασχολείται, ανέβηκε η ομάδα. Παρότι έχουν κάποια μάτσα ακόμα, έτσι, και οι δύο. Και ο Παοκτσής δεν έχει άλλα μάτσα. Νομίζω όμως ότι ο Ιούνιος, έτσι. Θα είναι μήνας πολύ ενδιαφέρον πέρα από το Μουντιάλ και γιατί θα περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον όσο ό,τι αφορά τον Άρη, θα πω εγώ τώρα, γιατί στον ΠΑΟΚ λίγο πολύ κατάσταση είναι δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Αν το έχανε, έτσι. Αν ο Παπαθεοδόρου θα είναι προπονητής και του χρόνου, ο Λουτσέσκου θα είναι προπονητής και του χρόνου γενικά το ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου θα είναι προπονητής και του χρόνου. Αν ο ΠΑΟΚ έχανε το πρωτάθλημα, λέω ένα υποθετικό σενάριο, το κύπελο, θεωρώ ότι θα υπήρχαν κάποιες ανακατατάξεις, όχι στον πάγκο. Θα υπήρχαν ίσως ανακατατάξεις σε κάποια διοικητικά πόστα, έτσι, δεν ξέρω αν θα άλλαζε ο τεχνικός διευθυντής. Ίσως λέω, να υπήρχε μία πώληση παίκτη, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κλείνει η χρονιά με χαμόγελο, έτσι. Που σημαίνει. Και μια επιβεβαίωση. Αυτό πήγα να πω. Ότι και αγωνιστικά επιβεβαιώθηκε ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Επιβεβαιώθηκε ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Που σημαίνει ότι κλείνει θετικά. Έτσι. Κλείνουν όλοι, ρε παιδί μου. Κλείνουν, ρε παιδί μου, και δεν υπάρχει. Ως πετυχημένοι. Δεν θα περιμένεις κάποια τέρα. Δηλαδή, αν γίνει αλλαγή, θα είναι έκπληξη. Να το πω έτσι. Στον Άρη, όμως. Ο Άρης ξεκινάει από το απόλυτο. Ξεκινάει από το μείον. Γιατί έτσι. Αυτή τη στιγμή. Πρέπει να καλύψει και τα 6 χρόνια. Διοικητική και αγωνιστική ανυπαρξία. Άστο αυτό. Αυτά εύκολα καλύπτονται. Αν υπάρχουν χρήματα, εύκολα καλύπτονται. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει στελέχωση. Και έχει στελέχωση όχι μόνο αγωνιστικά. Γιατί αγωνιστικά υπάρχουν κάποια συμβόλαια. Διοικητικά δεν υπάρχει εμπορικός διευθυντής, δεν υπάρχει γενικός διευθυντής, δεν υπάρχουν άτομα στα γραφεία. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ενός ανδρός πας αρχή παυσάτο. Και για μένα, αν θέλει, όλα ξεκινούν. Οπότε από τη συνεργασία. Γιατί φέτος ο Άρης στη Football League. Ουσιαστικά ο Καρυπίδης έδωσε την ομάδα στο Μυροφορίδη να τρέξει το αγωνιστικό έτσι, και να πάρει όλες τις αποφάσεις. Θέλω να σε ρωτήσω. Για μένα οι ομάδες, θα το ξαναπώ, ξεκινούν από τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει τα αποδυτήρια. Αυτός δεν μπορεί να είναι προπονητής. Ο προπονητής κάνει άλλες δουλειές. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι διευθυντής σε εισαγωγικά στα αποδυτήρια, αυτός ο οποίος καλύπτει τον προπονητή, αυτός ο οποίος καλύπτει και τον ποδοσφαιριστή και βρίσκεται μεταξύ αγωνιστικού κομματιού και διοικητικού είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ειδικά στην Ελλάδα που η στελέχωση είναι πενιχρή μπροστά στις ομάδες του εξωτερικού που πλέον έχουν πάει με marketing, με δεν ξέρω εγώ τι, έχουν γίνει πλέον αυτό που λέμε εταιρείες σε όλα τα επίπεδα. Μα χρηματιστήριο, μα εμπορικό τμήμα, όχι scouting, όχι, κανονικό scouting, έτσι. Ναι. Όχι τη πλάκα που έχουμε εδώ πέρα. Όλοι εδώ πέρα έχουμε τη πλάκα σκάουτινγκ. Όταν λέμε για σκάουτινγκ, μιλάμε και τώρα για ακαδημίες. Για ακαδημίες, ξέρω εγώ, τη Manchester United στην Ασία. Όπου εκεί ταυτόχρονα εκτός από το να διαφημίζει την ομάδα σου και να κάνει καινούριου οπαδού και στην Ασία, ταυτόχρονα έχει και ανθρώπου εκεί δικού σου. Να βλέπουν τα δεδομένα. Για να σου βλέπουν. Ναι. Και να τα πάρει αντίστοιχα. Βέβαια θα τα πάρει. Δεν είναι αυτό. Θα δώσει τα λεφτά και το πάρει. Το ζήτημα είναι να ξέρει τι γίνεται. Η γνώση λοιπόν, είναι το σημαντικό. Μην το μακραίνουμε. Πες μου λίγο, ερώτηση Κρίσος.
Πιστεύεις ότι έχει να προσφέρει ο Παύλος Μυροφορίδης στον Άρη τη Super League? Τώρα με πιάνεις τώρα για θέμα, θα αφιερώσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο αποκλειστικά για τον Άρη. Μια σύντομη ερώτηση. Θα το αφιερώσουμε. Ναι. Εγώ θα τον ήθελα. Θεωρείς ότι έχει. Αλλά δεν θα συνεχίσει. Είναι ερώτηση που δεν έχει νομίζω νόημα γιατί δεν θα συνεχίσει. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μια χαρά είναι. Δηλαδή, μια χαρά είναι για αυτά που θέλει να στοχεύσει ο Άρης. Τι θέλει να στοχεύσει ο Άρης? Πάρει πρωτάθλημα? Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα δεν κάνει ένα ρόστερ 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορεί να χτυπήσει. Από το πουθενά. Δεν μπορεί να χτυπήσει κάτι στην πρώτη τριάδα, έτσι. Ναι. Γιατί αν αληθεύουν αυτά που διαβάζουμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πέσει ένα μπακίρι και θα είναι κανονικός Παναθηναϊκός του χρόνου, η πρώτη τετράδα έχει κλείσει. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο αγωνιστικά, έτσι, αλλά κυρίως αγωνιστικά να έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Τώρα για μένα, είδες ο Παναθηναϊκός, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ψάξει, που και ο Παναθηναϊκός πάνω σε στάχτες πάνε να φτιάξει, έτσι. Σε μια ομάδα που όλοι οι παίκτες θέλουν να φύγουν και έχει κάποια συμβόλαια με παίκτες που θέλουν απλά να παίξουν τον Παναθηναϊκό και δεν έχουν καλύτερη επιλογή. Έτσι. Ταλαντούχοι παίκτες μένα, αλλά που θεωρούν ότι είναι καλό για την καριέρα τους να παίξουν εκεί. Ξεκινάει από το να πάρει τεχνικό διευθυντή, τον Ταμπίζα. Από εκεί ξεκινάνε οι ομάδες. Γκολ για την Νάπολη. 0-1 είναι πολύ μέσα σαν τώρα, λοιπόν. Έχει ξεκινήσει και το Levante Barcelona, εκεί όπου η Μπάρτσα. Κάτσε να δούμε λίγο πέρα την 11 της. Έχει ξεκινήσει με τις αλλαγές της. Τον Μίνα βλέπω, τον Σεμέδο βλέπω δεξί μπακ, Ντεμπελέ μπροστά. Δεν παίζει και ο Μέση, ο οποίος είναι εκτός 18άδας. Μάλιστα. Εντάξει, λογικό είναι. Αδιάφορο είναι η Μπαρσελόνα πλέον. Όσον αφορά το σημαντικό, έτσι. Όσον αφορά τη στατιστική και αν θέλεις το. Αυτό είπαμε. Αλλά κυνηγάει το IT. Αν δεν δώσει ευκαιρίες σε αυτά τα παιχνίδια, πότε θα δώσει. Θα σας δώσω τώρα και το σκόρε της Νάπολη. Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Όπα. Βαρ, λοιπόν, καληνύχτα. Βαρ, ο Παρασκευάρ, βαρ. Έτσι, δεν ισχύει τον κόλπο το οποίο δώσαμε. Σαμπτόρια Νάπολη 0-0 στο έκτο λεπτό. Για να δούμε λίγο και τη Γιούβε εδώ πέρα πώς έχει ξεκινήσει. Σέσνη κατά τα δοκάρια. Ο Πιάνιτς, Κομπλέ, Ιγουαίν την μπάλα μπροστά. Μπερναρτέσκι, Μάντζουκιτς κλπ. Για τη Γιούβε ακούστηκε ότι έχει κλείσει Μωράτα για τον χρόνο, έτσι. Για επιστροφή. Καλή κίνηση. Με Ιγουαίν. Θα μείνει και ο Ιγουαίν, ναι, ρε φίλε. Το θέμα είναι θα μείνει την μπάλα. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν η Ιταλία. Αν η Γιούβε θέλει να πάει για Τσουλού, πρέπει να μείνει. Κοίταξε, εγώ τον θεωρώ, ρε παιδί. Είναι 24 χρονών, έτσι. Τον θεωρώ ότι είναι παικτάρα, έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Ναι, θα συμφωνήσω δηλαδή, αυτό. Να κάνει και ακόμα περισσότερα πράγματα. Θα συμφωνήσω αυτό. Δεν ξέρω. Ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει στη Γιούβε. Στη Γιούβε σίγουρα. Δεν μπορεί να την πάρει το χεράκι, δεν είναι δύο παίκτες. Αλλά η Γιούβε πρέπει να φέρει παίκτες επίπεδου. Που είναι πολύ δύσκολο γιατί το ιταλικό πρωτάθλημα πλέον δεν έχει την έγκλη που είχε παλαιότερα. Έτσι. Ούτε η Γιούβε. Παρ' όλα αυτά έχει φτάσει σε δύο τελικούς. Όχι, είναι πολύ αξιόμαχη. Δηλαδή και φέτος που δεν πήγε τελικό, πήγε. Αποκλείστηκε άδικα με ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι στο τέλος. Θα πήγαινε το μάτς στην παράταση, να τα θυμίσουμε αυτά. Για μια Ρεάλ που φέτος και με την Μπάγερν ευνοήθηκε και με τη Γιούβε. Γενικότερα τα διαιτητικά λάθη ισχύουν και υπάρχουν παντού. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το ζήτημα είναι να μην μένουν οι ομάδες σε αυτά. Έτσι, εντάξει, να κοιτάνε την επόμενη λάθος. Μέρα. Ακριβώς. Πρέπει να διεκδικήσεις το δίκιο σου. Όχι το δίκιο σου μόνο, και το να μην ξανά αδικηθείς την επόμενη φορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς να μένεις αυτό και δεν μπορείς να το ελέγξεις και δεν μπορεί η λειτουργία ενός οργανισμού που είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Φίλε, βλέπω τώρα. Να εξαρτάται από αυτό. Στιγμιότυπο από το Καραϊσκάκης όφι 1-2. Τι χωράφι είναι αυτό, ρε φίλε. Πώς παίρνει αυτό το γήπεδο άδεια για να παίξει φουτμπολ λίγο καλά. Παραδίπλα έχει τσουκνίδες. Ναι ρε φίλε. Φοβερό. Γίνεται δυνατό τώρα να λέμε για φουτμπολ λίγκ και για 18 και για 20 ομάδες και μέχρι πριν από 2 χρόνια, 3 πώς ήταν λοιπόν, με ομίλους. Τι λέτε ρε. Δεν το συζητούσε. Δεν το συζητούσαμε καθόλου αυτό. Πόσες επαγγελματικές ομάδες μπορεί να αντέξει μια χώρα δεν που βρίσκεται σε κρίση. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά νομίζω ότι το σχέδιο αυτό που διέρευσε τέλος πάντων από το Βασιλιάδη τα λοιπά,
Έχει μια λογική. Τι είπε ο αγαπημένος εδώ της εκπομπής Αλέφαντος. Λέει ο Βασιλιάδης είναι λέει σαν να έχει φάει μακαρόνια με κοιμά κάθε μέρα να μπει κάτι μάγουλα. Πραγματικά είναι. Όχι, εγώ αυτό που είπε ο Βασιλιάδης το λέω χρόνια. Τι, πόσες ομάδες είπε? 12 ομάδες. Εγώ έχω πει 10. Κάτσε στη Super League. Στη Super League. Όχι, ρε, λίγες είναι, εντάξει. Όχι, φίλε. Τι 12, ρε, φίλε. Τι 12, 14, γιατί? Αντέχει γιατί? 14. Γιατί πρέπει να έχεις αρκετές ομάδες. 12 ομάδες τι θα κάνεις. 3 γύρους, 4, πόσους. 10 ομάδες και κάνεις διπλούς γύρους. Τι γύρους σουβλάκι. Λοιπόν, Λεβάντε Μπαρσελόνα 1-0. Μάλιστα. Εντάξει, την πληρώνει η Μπαρσελόνα. Εντάξει, όχι ότι δεν θα αντιδράσει, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, όχι, φίλε. Θα σου πω κάτι. Τώρα ανοίγεις θέμα. Ανοίγω θέμα. Είναι σωστό όμως να γίνει αυτό το πράγμα. Για να ανέβει η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Κοίταξε, για Football League πρέπει... Όταν μιλάμε για αξιοπιστία, δεν μπορεί να υπάρχουν ομάδες δορυφόροι. Έτσι. Ούτε να υπάρχουν, υπάρχουν ομάδες με 300 εισιτήρια. Σε αυτό τι σημασία έχει. Κοίταξε, τα κριτήρια, πώς θα το πω, τα ποιοτικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το ζητούμενο είναι αν μπορεί η αγορά να αντέξει. Μα ούτε η αγορά μπορεί να αντέξει. Ναι, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Ούτε η αγορά μπορεί να αντέξει. Όταν υπάρχουν γήπεδα στα οποία ο αριθμός των εισιτηρίων είναι τριψήφιος και όχι τετραψήφιος στη Super League. Τι να κάνεις. Αυτό δεν φταίει, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Φταίει να πούμε. Θα χτυπούσε ο Πλατανιάς Super League. Φταίει Super League, ρε φίλε. Που ο Άρης έπεσε και ο Θεός στην Γάμα Εθνική. Όχι, δεν μιλάω για αυτούς που πέφτουν. Φταίει για τον Όφη. Θα χτυπούσε. Είναι πιθανότητα τώρα. Το βλέπεις λάθος το ζήτημα. Κάτσε, ο Άρης του χρόνου. Αν υπήρχαν 12 ομάδες στη Super League, χρόνια τώρα, δεν μιλάω για τώρα, για τα τελευταία χρόνια. 30 και 40 χρόνια από παλιά. Θα υπήρχαν ομάδες στη Super League όπως είναι ο Πλατανιάς. Όχι. Εντάξει, αυτές οι ομάδες δημιουργήθηκαν βάσει κρίσης. Και ενώ δημιουργήθηκαν, έφτασαν να παίζουν για χρόνια στη Super League. Με βάση την κρίση, την οικονομική που υπήρχε. Και πόσες άλλες ομάδες. Γιατί πρόσεξε, αν εξαιρέσεις τις 3-4 ομάδες που είναι μπροστά, οι άλλες διαχείριση κάνουν. Ακριβώς. Εσόδων τώρα θα μιλάμε, εννοούμε το τηλεοπτικό και το βασικό τους χορηγό. Δεν το κάνει σε μια έσοδα χρονιά. Δεν έχουν από... Η αλλαγή δεν θα γίνει σε μια χρονιά, θα γίνει στα πολλά χρόνια. Αλλά τα κριτήρια που μπαίνουν για τον αριθμό των ομάδων έχουν να κάνουν με αυτό. Κριτήρια με τι, το δηλαδή, τι θα επίπεδο ομάδα θα ανέβει. Δεν θα ανεβάσει την ομάδα. Όχι, θα ανεβάσει την ομάδα. Αλλά όταν βάζεις 12 ομάδες είναι λιγότερες πιθανότητες να ανέβει. Τόσο απλό. Όχι, είναι λιγότερες πιθανότητες να διατηρηθεί για χρόνια. Ακριβώς. Μια τέτοια ομάδα η οποία δεν έχει, ας το πούμε έτσι, δεν ανεβάζει την αξία του πρωταθλήματος συνολικά. Ακριβώς. Δεν έχουμε τίποτα με τον Πλατανιά. Όχι, απλά Πλατανιά στην Ευρώπη τώρα, όταν βλέπεις γήπεδο, ιστορία, οπαδούς κτλ. Εντάξει, δεν κάνει. Δίκαια βρίσκεται εκεί. Δίκαια, αγωνιστικά. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά, άλλο είναι αυτό που συζητάμε. Μιλάμε για το πρωτάθλημα, την ανταγωνιστικότητα, την αξιοπιστία κτλ. Πρόσεξε. Το ότι θα μειώσει τις ομάδες δεν σημαίνει αυτόματα ότι η αξιοπιστία μπορεί να γίνει χειρότερα. Ναι, είπα, δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Και εγώ έχω πει πρωτάθλημα με 10 ομάδες και 2 γύρους. Οι ομάδες δηλαδή να παίζουν 2 φορές εντός με όλους και 2 φορές εκτός με όλους. Ναι, σαν τη Σκωτία. Έτσι. Αυτό είναι αυτό που ταιριάζει. Ένας πέφτει και ένας ανεβαίνει. Ναι, και ας πέφτει ένας και να ανεβαίνει ένας. Λέω. Εντάξει. Ναι. Είναι αυτό που ταιριάζει στο ελληνικό και βάση πληθυσμού. Εγώ θεωρώ που ταιριάζει στη ότι... χώρα. Ναι, ούτε play-off. Το βάση πληθυσμού. Εντάξει, ρε φίλε, με βάση πληθυσμού θα έπρεπε, ξέρω εγώ, και στο μπάσκετ να έχουμε, ξέρω εγώ, 8 ομάδες. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν λαοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, εντάξει, έχει πολλοί κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό για μένα. Το ζητούμενο είναι να ξεκινήσεις από τα χαμηλά στα υψηλά. Ναι, στη Super League υπάρχει ένα τηλεοπτικό το οποίο, άντε, λες, με βάση αυτό. Και βάσκα ο ΠΑΠ, κανένα άλλη στοιχηματική εταιρεία κτλ. Μα όλο αυτό ξεκινάει ομάδες... από κάτω, ρε φίλε. Κάθε. Θα το πω τώρα. Και ας με ακούσουν εκεί πέρα αυτοί που είναι από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ας με κράξουν. Κάθε τυχαίος, μια παρέα βρεθήκαμε εγώ και εσύ και άλλοι 5 και δημιουργήσαμε μια ομάδα. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, ρε φίλε. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν ομάδες απλά για να υπάρχουν. Άστο ερασιτεχνικό. Πάμε στο επαγγελματικό. Άστο. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Στο επαγγελματικό που είναι η Football League, εγώ βλέπω έναν τρομερό ερασιτεχνισμό. Βλέπω ότι πάλι φέτος, δηλαδή σήμερα, ανοίγεις, ξέρω εγώ το πρόγραμμα και βλέπεις ότι 2 μάτς είναι άνευ αγώνα. Τι έγινε, ρε παιδιά. 2 ομάδες δηλαδή σταμάτησαν στο πρωτάθλημα. Γιατί ξεκίνησαν. Δεν προέβλεψε κανείς ότι αυτές οι ομάδες δεν θα μπορέσουν. Δεν έπρεπε να πάρουν άδεια. Προφανώς. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Γιατί ξεκίνησε το πρωτάθλημα, λοιπόν. Αυτές οι ομάδες πήραν κάποιους βαθμούς στην αρχή. Έχουν αλλοιώσει το πρωτάθλημα. Τους έχουν πάρει πίσω. Δεν έχει σημασία. Υπήρξαν κάρτες εκείνα τα μάτς.
Μπορεί να τραυματίσει και ένα παίκτη. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Έτσι. Και ειδήποτε επίση κρίνουμε. Ναι. Εννοείται, εντάξει. Αλλίως είναι. Αλλίως. Ξεκινήσανε τόσες ομάδες και καταλήγουν να παίζουν δύο λιγότερες. Και μάλιστα κάποιες είναι και παντελώς αδιάφορες. Φέτος, επειδή πέφτουν πολύ στη Football League σε σχέση με άλλες χρονιές, ξαφνικά κάτι γίνεται να πούμε και έχει ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει από τα χαμηλά στα υψηλά και όχι ανάποδα. Δηλαδή να κόψεις από τη Super League και να φορτώσεις τη Football League με όσους κοπούν από πάνω. Όχι. Όχι. Για μένα πρέπει άμεσα στη Football League να μειωθούν κι άλλο οι ομάδες και μετά σε ένα βάθος δύο ετών να μειωθούν για τη Super League. Κατάλαβες που το πάω. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να ξεκινήσεις από τα χαμηλά. Γιατί άμα είναι να κόψεις, να ρίξεις τέσσερις από τη Super League για να ανεβούν δύο από τη Football League, σημαίνει ότι θα φορτωθούν συν δύο ομάδες στην κατηγορία που δεν έχει έσοδα. Καταρχάς, επίσης και κάτι άλλο να πούμε, έτσι. Η βρωμιά είναι πολύ μεγαλύτερη στη Football League από ό,τι στη Super. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό, αν γίνει αναδιάρθρωση, θα γίνει ανέμακτα. Κάποιοι θα την πληρώσουν και κάποιοι θα ευνοηθούν. Πάντα έτσι γίνεται. Δεν έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις, επαναστάσεις κτλ. Ανέμακτα ποτέ. Λοιπόν. Πάμε να πούμε τα αποτελέσματα και να τελειώσουμε. Όχι, δεν θα τα πούμε. Τα τελικά στην Πορτογαλία θα τα πούνε τα παιδιά μετά. Ωραία. Είναι πολλά και είναι και αδιάφορα. Είναι μόνο... Έχει τελειώσει. Το πήρε το 20 η ομάδα σου. Ναι. Κοίταξε. Η Πόρτο του Οπόρτο. Το πήρε το πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα ενδιαφέρουν μόνο τους φίλους του στοιχήματος. Αυτά είναι μεγαλεία. Λοιπόν, Λεβάντε Μπαρσελόνα 1-0 στο 15 και τα δύο μάτς στην Ιταλία είναι στα κουλούρια και αυτά στο τεταρτάκι. Ρώμα Γιούβε 0-0 και Σαμπτόρια Νάπολη 0-0. Για άλλη μια φορά σας κρατήσαμε συντροφιά. Ο Μιχάλης Νικολαίδης. Και ο Στάθης Νικολαίδης. Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Χορηγός μας, τα έπλα Παπαϊωάννου. Τα ακούσετε το σποτάκι μετά. Θα τους βρείτε στην Ευκαρπία να μην τα λέω ξανά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δύο και χρόνια τώρα. Έτσι. Έχουν μάθει τα καλύτερα από εμάς. Και οι περισσότεροι. Κοίταξε, και όχι μόνο. Που έχουν επισκεφτεί. Έχω φίλο μου ο οποίος. Δεν τον είχα πει εγώ για τον χορηγό μας. Και απλά το άκουσα από την εκπομπή. Πήγε και μου είπε τα καλύτερα. Και αυτός μου λέει: Έχεις πολύ καλό χορηγό. Η πιάτσα έχει βουήξει και νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη διαφήμιση. Λοιπόν, αλλά... να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Κλασικά εδώ 7 με 10. Πλέον τα παιχνίδια αρχίζουν και. Βασικά δεν έχει άλλα παιχνίδια. Γιατί... Θα λιγοστέψουν. Όχι, okay, δεν παίζει να υπάρχουν παιχνίδια πάνω μας, γιατί πρακτικά και Β' Γ' Εθνική γίνονται νωρίτερα τα παιχνίδια. Έτσι, δεν υπάρχουν 7 η ώρα. Μόνο κάνα ένα play-off μπάσκετ. Θα το δούμε. Νομίζω Δευτέρα γίνεται το μάτς εδώ. Είναι Δευτέρα πέμπτη. Όχι, Δευτέρα πέμπτη. Περίμενε. Ο Πάκο έχει πλεονέκτημα. Όχι. Παίζει να πέσει το μάτς, αλλά θα το δούμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο Λίμπερο, στο 107 και 4 στον FM. Ακολουθεί Τάσος Τρίγας, Στέλιος Παπαντονίου. Μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσουν. Προφανώς, χθες έγινε χαμός εδώ πέρα. Έτσι. Με τα μεθεόρτια, σήμερα θα υπάρχει επιμήθειο έτσι. Από μεθεόρτια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πώς το λένε. Αυτό. Είπαμε. Ουισκάκι σήμερα είναι τα χαλαρά μεθεόρτια. Και ντάγκλα, έτσι. Σήμερα τα αγούστα. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.